Μουσείων Πολιτισμού, κυρίες και κύριοι, στο υπέροχο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας του Κοτσανά, εδώ, στο Κολωνάκι. Μην πείτε ότι είναι μακριά σας, μην πείτε ότι δεν ξέρετε που πέφτει το Κολωνάκι και δεν έχετε έρθει, μην πείτε ότι δεν έχει συγκοινωνία για να φτάσετε εδώ στα απόκρυφα σημεία και στα τρίσβαθα σημεία της Αττικής. Είναι μέσα στο κέντρο, στο Κολωνάκι. Πιο κοντά σας ο άνθρωπος δεν μπορούσε να το κάνει. Με συγχωρείτε. Δεν το έχετε επισκεφτεί ακόμα? Το ψιλοφαντάζομαι. Είναι εδώ όμως. Είναι στην Πινδάρου. Πινδάρου 6 στο Κολωνάκι. Και είμαστε εδώ πέρα. Υπάρχει και ένα αντίστοιχο μουσείο βέβαια στο Κατάκολο, αλλά εκεί δύσκολα θα πάτε, αφού δεν έχετε φτάσει μέχρι την Αθήνα. Όμως, εδώ υπάρχει, είμαστε εμείς εδώ, γιατί υπάρχει μια περιοδική έκθεση με αρχαίες ελληνικές πανοπλίες, έργα του Δημήτριου Κατσίκη. Είναι πρωτότυπη, είναι μοναδική και η πρώτη, εξ όσων γνωρίζω, στην Ελλάδα θεματική τέτοια, που καλύπτει ένα πολύ μεγάλο κενό στην αρχαιολογική μας έρευνα, ένα πολύ μεγάλο κενό στις δεκτορικές διατριβές και που θα έπρεπε να είναι κάθε μέρα διαφήμιση στην κρατική τηλεόραση. Γιατί αυτό αφορά το κράτος και τον κρατικό πολιτισμό, τον εθνικό μας πολιτισμό, όχι τα ιδιωτικά κανάλια. Τα ιδιωτικά κανάλια θα δώσουν το Κολωνάκι αν συμβεί κάτι άλλο. Έτσι. Όμως, τα κρατικά κανάλια που κόπτονται και είναι εδώ για τον εθνικό μας πολιτισμό, αυτό σημαίνει κρατικό κανάλι, θα πρέπει να βάλουν ένα σποτάκι την ημέρα, να έρθουν τα σχολεία. Τα σχολεία, εμείς οι μεγάλοι πάει, τελειώσαμε. Τα σχολεία να έρθουν εδώ πέρα, τα παιδιά να δουν αυτή την ομορφιά, τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με αυτό εδώ πέρα το υπέροχο πολιτιστικό προϊόν. Και σήμερα θα σας κάνουμε μαζί με τον Δημήτρη μια ξενάγηση και μια συζήτηση για όλα τούτα. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα μας μοιήσει σήμερα στην αρχαία ελληνική πανοπλία είναι ο φίλος μου, ο Δημήτρης ο Κατσίκης, ο μόνος ο οποίος έχει και το επάγγελμα του αρματοποιού, με ειδικό κωδικό στην εφορία. Χρειαζόμαστε και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, Δημήτρη μου, εκτός από τα συγχαρητήρια για τη δουλειά σου εδώ πέρα, θέλω να είμαι πιο ουσιαστικός. Θέλω να δείξουμε και να πούμε στον κόσμο τι ακριβώς συνέβαινε με την αρχαία ελληνική πανοπλία, διότι δυστυχώς και ντροπή μας δεν υπάρχουν papers, δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις, δεν υπάρχουν διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακά, τόσα τουλάχιστον και ειδικά τουλάχιστον, που να μπορούσαν να βοηθήσουν όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό και να το κάνουν ακόμη και τουριστικό προϊόν, βρε αδελφέ, να πουλάμε τέτοια πράγματα, να οικονομήσουμε λεφτά, δεν θέλουμε σε αυτή τη χώρα. Έτσι είναι. Καταρχάς να σας καλωσορίσω στην έκθεση Πανοπλίες. Είμαστε στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστας Κοτσανάς, στο Κολωνάκι, Πινδάρου 6. Και κατά δεύτερον, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας, γιατί ως προς την ανάδειξη αυτού του θέματος. Και μέχρι πότε θα είναι η έκθεση, έτσι, για να το ξέρω? Η έκθεση θα είναι για τους επόμενους 6 μήνες. Είναι αρκετός χρόνος. Απρίλιο, δηλαδή. Ναι, για τον Απρίλιο. Το 2023. Ακριβώς. Και ίσως πάρει και παράταση. Ναι, και ίσως πάρει και παράταση λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος από το κοινό. Όση ώρα βέβαια ήμουν εδώ πέρα, μόνο ξένους ήταν να μπαίνουν εδώ πέρα μέσα, αλλά κλείνω την παρένθεση. Θα το διορθώσουμε αυτό. Μετά την εκπομπή πιστεύω να έρθουν και άλλοι Έλληνες και σχολεία. Θα το διορθώσουμε. Ξεκινάμε όμως από αυτόν που εφήβρε την τεχνολογία. Αυτόν είναι τον Θεό που για χάρη του και προς χάρη του έχουμε σήμερα τεχνολογία και έχουμε τα πάντα. Το οφείλουμε στον Ήφαιστο, ποιον άλλον, ο οποίος είναι μια πολύ διάουσα προσωπικότητα της ελληνικής ιστορίας και λίγο παραγωνισμένη. Και λίγο παραγωνισμένη, όμως δείχνει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο παράδειγμα ανθρώπου Θεού, ο οποίος τι έκανε. Όντας παραγωνισμένος από τον Όλυμπο, απομονώθηκε στη Λίμνο και αποφάσισε ότι με την αξία του, δουλεύοντας σε ένα σκοτεινό εργαστήριο με μέταλλα, σκληρά πράγματα, σκληρές τέχνες, για να κερδίσει πάλι επάξια την επάνωδό του. Να τον ζητήσουν, να στείλουν να τον φέρουν. Ακριβώς. Ναι. Να γίνει, με άλλα λόγια, αναγκαίος. Να γίνει αναγκαίος. Και όντως τα κατάφερε. Αυτά τα ηθικά παραδείγματα δεν είναι βολετό να διαδίδονται σήμερα στα παιδιά μας κλπ. Έτσι, πώς μπορείς εν τέλει να στείλουν θεούς να σε φέρουν στο θεϊκό Όλυμπο. Ακριβώς. Στείλα τον Όλυμπο, τον Διόνυσο, τον φίλο του. Και είναι ένα παράδειγμα πώς η σκληρή εργασία,
πώς η εστίαση σε ένα σκοπό, σε ένα όραμα, σε ένα vision που λέμε σήμερα στα νέα ελληνικά, μπορεί να δώσει το κίνητρο στους ανθρώπους σε όλο το πλανήτη πλέον, γιατί είναι πανανθρώπινο παράδειγμα, πώς να δώσει αυτό το παράδειγμα του κινήτρου να δουλέψουμε σκληρά, αφοσιωμένοι για να ανέβει στα ουράνια. Ναι, γιατί είναι ο μόνος δρόμος, ο σκληρός. Η σκληρή δουλειά. Αυτό ακριβώς. Και η ειδίκευση, θα έλεγα εγώ. Και παραπάνω. Η ειδίκευση που σήμερα στην εποχή που ζούμε, η ειδίκευση ανειδίκευτος. Είναι το πάνω. Ναι, ο ανειδίκευτος εργάτης. Είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσει σε έναν κόσμο εξειδίκευσης πλέον. Και ξεκινάς εδώ πέρα από την ποδιά που φορούσε ένας σιδηρουργός, προφανώς δέρμα, έτσι. Δέρμα. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε να κάνουμε με. Οι ελάσεις γίνονται. Καταρχάς, το πρώτο υλικό είναι τα φύλλα μπρούτζου. Γενικότερα χαλκόματα, όπως τα αναφέρει και ο Όμηρος. Η επιφάνεια αυτή που βλέπουμε είναι, όπως βλέπετε, είναι ίσια. Εμείς το. Εποθούμενο ποιο είναι. Πρέπει να ελάσουμε, δηλαδή να το κάνουμε σαν πλαστελίνη, να ελάσουμε αυτό το φύλλο έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής και καλλιτεχνικής αξίας. Εξού και έλασμα. Ακριβώς. Και αυτό πώς γίνεται, δεν μπορεί με κρύα σφυριλάτηση, το μέταλλο είναι αρκετά σκληρό για να του δώσουμε τη μορφή που θέλουμε. Αυτό γίνεται με έναν τρόπο, με πείρωμα. Πείρωση. Διαδοχικά πειρώματα. Δηλαδή, διαδοχικά πειρώματα. Από πόσες φωτιές πρέπει να περάσει αυτό δηλαδή. Από εκατοντάδες. Εκατοντάδες. Δηλαδή κάθε φορά πειρώνουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι και αρχίζουμε και το σφυριλατούμε. Αυτό μετά από. Τμήμα-τμήμα. Γιατί η πείρωση μετά από μισό λεπτό. Το μέταλλο κρυώνει, οπότε θέλει ξανά πείρωμα. Μάλιστα. Είναι μια χρονοβόρα και επίμονη διαδικασία. Και πρέπει ο τεχνίτης καλλιτέχνης να είναι εστιασμένος με όλη του το είναι, ψυχή και σώμα, σε αυτό το μικρό κομμάτι, έτσι ώστε να πετύχει την ποθούμενη έλαση. Και αυτό έχει και τους βοηθούς, τους καβίρους εκεί πέρα μέσα στα εργαστήρια. Ακριβώς, γιατί να φανταστούμε, σήμερα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή, σήμερα έχουμε, παραδείγματος χάρη, μπορούμε να βρούμε εύκολα ξύλα, να τα αγοράσουμε. Ναι, και να έχουμε μια φωτιά μόνη με αναμένη. Ακριβώς, μπορεί να έχουμε με γκάζι κτλ. Αλλά τότε κάποιος έπρεπε να μαζέψει ξύλα. Και ένα κάρβουνα και φωτιά. Κάποιος έπρεπε να τροφοδοτεί τη φωτιά, έτσι ώστε να ήταν μόνιμα αναμένη και σε αυτή τη διάρκεια των 4-5 ωρών που ο τέχνης, ο μάστορας. Θα δούλευε, έπρεπε αυτά κάποιος, να του παρέχονται. Ναι, δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνο. Και είχε δύο ηγέτες. Οι αρχηγέτες του ήταν ο Σπινθήρ και ο Εθήρ. Ο Εθήρ. Αυτό ήταν. Κλείνει η παρέθεση, θα πάμε παρακάτω. Ναι. Έχουμε λοιπόν και τα εργαλεία του εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα θέλει κάτι άλλο εκτός από το δοσκοπικό δέρμα. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε να κάνουμε με ελάσματα μετάλλου τα οποία είναι πυρωμένα, χρειαζόμαστε μια προστασία. Δεν μπορούμε να τα πιάσουμε παραδείγματος χάρη με γυμνά χέρια γιατί θα καούμε. Όπως και το σώμα μας. Πρέπει να το προστατεύουμε από τη δυνατή φωτιά. Οπότε η ποδιά, η δερμάτινη ποδιά κάποιου πάχους είναι απαραίτητη έτσι ώστε να προστατευτούμε κατά τη διάρκεια της ελάσσης αν ακουμπήσει κατά λάθος το μέταλλο πάνω μας. Εδώ βλέπουμε διάφορες. Αυτή είναι η ποδιά που χρησιμοποιούσα για μερικά χρόνια. Εσύ? Ναι, βέβαια. Και βλέπουμε, ας πούμε, βλέπουμε τα άλατα. Τα άλατα των υδρώτα. Από τον υδρώτα. Από τον υδρώτα. Ναι. Γιατί άμα δουλεύει. Φαντάζομαι δέρμα βοδιού είναι αυτό, έτσι. Ναι. Είναι γύρω στα 2,5 χιλιοστά. Είναι ιδανικό για να μπορεί βέβαια και να σκύβει, να μην είναι πολύ χοντρό. Να μην είσαι άκαμπτο και ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ πέρα βλέπουμε τα διάφορα εγκάγματα, τα οποία αν δεν φορούσα την ποδιά θα είχαν. Αυτή τη στιγμή θα είχα πάρα πολλά σημάδια πάνω στο σώμα μου. Οπότε η ποδιά είναι απαραίτητη, όπως και σήμερα. Έτσι ώστε να μας προστατεύει από τυχόν εγκάφματα. Και γάντια με τα οποία μπορείς να πιάσεις. Κοιτάξτε, τα γάντια είναι απαραίτητα. Εδώ βλέπουμε γάντια μετά από ένα μήνα χρήσης περίπου. Τα έχω ενισχύσει εγώ. Σε κάθε δάχτυλο έχω βάλει επιπλέον δέρμα. Γιατί είχαν καεί, είχαν. Ναι, γιατί καίγονται εύκολα. Πρέπει βέβαια, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Οι κάβυροι είχαν δαγκάνες, έτσι. Ναι, και σήμερα χρησιμοποιούμε δαγκάνες, αλλά δεν φτάνουν μόνο οι δαγκάνες. Δεν φτάνουν. Πρέπει και αυτές να έχεις κάποια είδους προστασία. Ακριβώς, γιατί πυρώνονται και οι δαγκάνες. Πυρώνονται και οι δαγκάνες, ναι. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει και καβούρας, καβούρι, σαν του καβούρου γιού της δαγκανίτσας. Ακριβώς. Τέτοια πράγματα είναι, ναι. Είναι απαραίτητα εργαλεία. Δηλαδή τα χέρια μας, το σώμα μας το προστατεύουμε πάντα με δέρμα. Τι βαθμός θερμοκρασίας φτάνει εδώ πέρα, πόσο βαθμός. Κοιτάξτε, είναι γύρω στους 700 βαθμούς, γιατί παραπάνω λιώνει.
Είναι και αυτό ένα ζητούμενο. Πώς μπορούσαν να κρατάνε τη φωτιά σε ένα σημείο για συγκεκριμένη θερμοκρασία. Έτσι. Και αυτό είναι ένα επίτευγμα τεχνολογικό. Τώρα, σήμερα μπορεί να μας φαίνεται απλοϊκό, αλλά τότε ήταν ένα μεγάλο βήμα εξέλιξης. Όπως και στα καμίνια, πώς μπορούσαν να σηκώνουν το βαθμό 1000-1200 βαθμούς, με ποιο τρόπο, με ποιο καύσιμο κλπ. Αυτό ακριβώς προέρχεται από την πείρα των ανθρώπων. Από την εμπειρική. Ναι, γιατί σήμερα το θεωρεί όλο απλό. Ανοίγω το μάτι τη κουζίνα και είναι 300 βαθμού. Έχει το κουμπάκι που λέει και ξέρω 800, τι γίνεται. 800. Όταν έχει να βάλει κάρβουνα, πώ το συντηρεί και το κρατά σε γιατί συγκεκριμένη θερμοκρασία. Αν το βάλουμε πιο παραπάνω φλόγα, θα λιώσει. Οπότε πιο λίγη δεν μα κάνει δουλειά. Ακριβώς. Και τα εργαλεία του, Κοιτάξτε, τα εργαλεία, καταρχά η μέθοδοι ήταν με τα σημερινά δεδομένα πρωτόγονη. Και γι' αυτό είναι και άξιοι. Δηλαδή, το 5ο αιώνα. Τους μάστορες που ασχολούνταν με τέτοιου είδους τέχνες, τους λέγανε βανάφσους. Είτε τους γλύπτες, είτε τους θωρακοποιούς, είτε τους μάστορες που φτιάχνανε οικιακά σκεύη, βανάφσους. Φανταστείτε τώρα, το 5ο αιώνα, να λέει κάποιος ότι είναι βάναυσος. Βάναυσος. Είναι η λέξη. Σκληρός. Φανταστείτε σήμερα που ζούμε στην εταιρικότητα, γυάλινες επιφάνειες, καθαρές, πλήκτρα, κινητά τηλέφωνα. Θα ήταν ένα σοκ για το σημερινό άνθρωπο να γυρίσει σε εκείνη την εποχή και να ασχοληθεί με πρωτόγονα εργαλεία. Αλλά, κύριε Λεκάκη, είναι ο μοναδικός τρόπος για να. Αυτά τα ριστουργήματα δεν βγήκαν με ένα κουμπί. Έτσι. Με ένα application. Δηλαδή, κάποιοι δούλεψαν για γενιές πάνω σε αυτό. Και οι Έλληνες αγάπησαν πάρα πολύ την αρωματοπία. Πάρα πολύ. Γιατί αν δεν το αγαπάς, δεν μπορείς να παράξεις. Και την εξέλιξαν σε ένα βαθμό τελειότητα. Και την εξέλιξαν σε ένα τέτοιο βαθμό όπου η αισθητική ξεπέρασε την πρακτικότητα. Δηλαδή έφτασε σε μια τέχνη πολυτελείας. Φοράγανε κόσμημα πάνω τους και πήγανε για μάχη. Ακριβώς. Θέλανε να είναι όμορφοι. Όσο απλό ακούγεται, θέλανε να είναι όμορφοι. Αυτό είναι πλεονασμός όταν πας στη μάχη. Γιατί ξέρεις ότι. Και να πούμε ότι οι λέξεις που υπάρχουν για αυτά υπάρχουν στη γραμμική Β, ακόμα ίδιες και απαράλλακτες. Ακριβώς. Ξεκινά από το τόρακε, που είναι στη γραμμική Β, αυτούσια λέξη, και μέχρι σήμερα είναι θώρακα που μετά έγινε και στα λατινικά και στα αγγλικά θώρακες. Στα χαλκώματα κλπ. Λοιπόν, ξύλινο σφυρί. Κοιτάξτε, έχουμε δύο είδων σφυριά. Το ένα είναι το μεταλλικό, είτε σίδερο, είτε σιδερένιο, είτε μπρούτζινο, και το άλλο είναι το ξύλινο. Και τα δύο είναι εξειδικευμένα. Όταν λες εξειδικευμένα. Εξειδικευμένα. Δηλαδή με το ξύλινο από την πείρα μου έχω καταλάβει ότι την πείρα σου θέλουμε. Ακριβώς. Με το ξύλινο, επειδή έχει πιο μεγάλη επιφάνεια και δεν αφήνει και αποτύπωμα μεγάλο στο μπρούτζο, μπορούμε να κάνουμε όχι βασικές ελάσεις, το χτυπάμε με τέτοιο τρόπο, με αρκετή δύναμη, έτσι ώστε να λυγίσει ένα πολύ μεγάλο τμήμα. Είναι, ας πούμε, το αρχικό στάδιο της έλασης. Τα πρώτα χτυπήματα. Τα πρώτα χτυπήματα για να πάρει τη μορφή, τη βασική μορφή. Και μετά, και επίσης και το ξύλινο. Τι ξύλο είναι αυτό, πλάτανος, πλατανή. Αυτό εδώ καταρχάς είναι ένα σφυρί αρκετών δεκατιών. Το έχω πάρει από ένα παλιατζίδικο. Όπως βλέπετε, δεν ξέρω πόσα χρόνια, μπορεί να είναι και 50-60 χρόνια. Το αρνητικό του είναι ότι με την πολύ τη χρήση καίγεται, επειδή το ακουμπάμε σε πυρωμένο μέταλλο και μετά από λίγο καίγεται. Γι' αυτό μίλησα για πλατάνη. Αυτό πρέπει να είναι πλατάνη. Αυτό. Συνήθως στα κρεοπολία και συνήθως, σε αυτά είχαν πλατάνη. Ναι. Το συγκεκριμένο πρέπει να είναι λεύκα, γιατί καίγεται πολύ δύσκολα. Δύσκολα, λεύκα, ναι. Ξέρετε, στην Αττική ζούμε, είναι δύσκολο να. Ωραία. Αυτό το πλατάνη. Ποια ήταν τα δεύτερα χτυπήματα. Κοιτάξτε, αυτό είναι για πιο εξειδικευμένα χτυπήματα. Είναι κατά το στάδιο της έλασης, όταν το χτυπάμε, όταν από κάτω έχουμε το ενεργητικό αμόνι, τα αμόνια, δεν είναι αυτά τα κλασικά που βλέπουμε στις ταινίες, τα μεγάλα που φτιάχνουν τα πέταλα. Χρειάζεται πολλά μικρά μονάκια με εξειδικευμένες κεφαλές. Σήμερα δεν υπάρχουν βέβαια. Εγώ τα έφτιαξα επισκεπτόμενος τα scrap από παλιά αυτοκίνητα κτλ. Πήρα μέταλλα, τα έκοψα με ηλεκτροσυγκόληση. Βέβαια αυτό εδώ πέρα, και αυτό το έχω βρει σε παλιατζίδικο, είναι μονοκόμματο σφυρίλατο. Αυτό δεν βλέπω. Αυτό δεν θα είναι μονοκόμματο σφυρίλατο, το οποίο είναι 100 χρόνια, μπορεί να είναι και από το 19ο αιώνα. Είναι δηλαδή πλέον συλλεκτικά.
Κάπως έτσι ήταν και τουλάχιστον στην κλασική περίοδο που χρησιμοποιούσαν σιδερένια αμμόνια. Ωραία. Οπότε, κάθε σφυρί, ή μάλλον για να βγάλουμε την έλαση, την κατάλληλη, είναι ένας συνδυασμός, μπορούμε να πούμε μια συγχορδία μεταξύ σφυριών και αμμονιών. Δηλαδή, αυτό το σφυρί με αυτή την κεφαλή βγάζει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Άλλο σφυρί με διαφορετική κεφαλή βγάζει άλλο αποτέλεσμα. Προφανώς, και άλλο ήχο. Ακριβώς. Οπότε, ο μάστορας έπρεπε να ήταν εξοικειωμένος τόσο να ξέρει να δουλεύει και τα σφυριά και τα αμμόνια και να μάθει ποιος είναι ο καλύτερος και πιο σύντομος συνδυασμός έτσι ώστε να πετάξει ένα κοιλιακό ή να φτιάξει τον το θώρακα, είναι το στιθέο, ακριβώς. Αυτό είναι μια ολόκληρη επιστήμη. Αυτά τα ελάσματα, τι πάχος έχουνε? Κοιτάξτε, το μέσο πάχος ήταν γύρω στο ένα χιλιοστό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν βρεθεί και μεγαλύτερα. Και 1,5 έχει βρεθεί. Αλλά πρέπει να πούμε ότι για να φτάσει ένα χιλιοστό να είναι αστραφτερό, σημαίνει ότι ξεκινήσαν από 1,2 χιλιοστά. Και για πες μου αυτό πώς κόβεται. Αυτό κόβεται. Πώς το κάνω δηλαδή ένα χιλιοστό? Πλέον. Όχι σήμερα. Όχι, αυτό πλέον. Τότε δεν ξέρουμε ακριβώς. Αλλά δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Μυστήριο, ερωτηματικό. Αλλά ήταν πολύ δύσκολη η κατασκευή του. Δηλαδή πρέπει. Έχω ένα κομμάτι μπρούτζο. Ναι, πώς με σφυριλάτιμα. Πώς κόβω ένα φύλλο ενός χιλιοστού. Με σφυριλάτιμα και το απλώνανε σιγά-σιγά. Στη φωτιά, μαλάκωνε, άπλωμα. Φανταστείτε τώρα. Πόσες εργατοώρες και τι μόχθο χρειάζεται για κάτι τέτοιο. Το που μου λες είναι βάναυσο. Ακριβώς. Και γι' αυτό σήμερα του εμπορίου παίρνουμε ένα έλασμα και είναι ένα χιλιοστό σε όλη την επιφάνεια. Ακριβώς. Τότε μετράμε εκεί είναι ένα χιλιοστό. Μετράμε πιο πάνω είναι 1,2. Μάλιστα. Από αυτό σημαίνει ότι δεν βγήκε από πρέσα. Έτσι. Αυτό έγινε με το χέρι. Μάλιστα. Και πάντα χρησιμοποιούμε λίγο παραπάνω, ας πούμε, αν αυτά που έχουν διασωθεί είναι ένα χιλιοστό, θα έπρεπε να ήταν 1,2. Γιατί, κοιτάξτε εδώ, αυτό είναι 1,2. Έχει επάνω εκδορές κατά τη διάρκεια της φυριλάτησης. Φθορά. Έχει φθορά. Αυτό πρέπει να τριφτεί για να ξανααποκτήσει πάλι το χρυσό χρώμα. Mm-hmm. Οπότε το επιφανειακό υλικό πρέπει να φύγει. Οπότε μπορεί να φύγει 0,2 χιλιοστά. Ερώτηση. Με τι το τρίβω για να έρθει Κοιτάξτε, το χρώμα? Σήμερα, σήμερα. Η ίδια λογική είναι. Ναι. Το πιθανότερο ήταν ότι χρησιμοποιούσαν σαν υπόστρωμα ένα κομμάτι δέρμα και με πίσα, επάνω το στρώνανε με πίσα και επάνω κάποια στρώνανε μικρά χαλικάκια. Κάπως έτσι το φαντάζομαι. Και αυτό δημιουργεί μια επιφάνεια κοφτή. Ένα τριβείο. Ένα τριβείο και με το χέρι. Αλλά και αυτό ήταν τρομακτικά επίμονο. Και εξαρτάται το μέγεθος των μικρών κόκκων. Δηλαδή στην αρχή το τρίβανε με μεγάλους κόκκους. Μετά παίρνανε άλλο πισόχαρτο με πιο μικρούς κόκκους, με πιο μικρή διάμετρο. Mm-hmm. Έτσι ώστε να πετύχουν το τελικό φινίρισμα. Και το τελικό λούστρο, με τι ήταν? Δεν βάζανε λούστρο. Ίσως βάζανε. Όχι. Ίσως βάζανε λίπος για προστασία από την οξύδωση. Αλλά το μυστικό είναι στο τρίψιμο. Δηλαδή όσο με πιο μικρό. Οπότε κόκκο, γυάλιζε μόνο το χρώμα του μετάλλου, δηλαδή. Ναι, δεν βάφανε. Άρα μπορούσαν να το βάψουν μετά με κόκκινα χρώμα και τα λοιπά. Αυτό είναι άλλο όμως. Άλλη ιστορία. Ναι. Mm-hmm. Πάντως ήταν ερωτευμένοι με το χρυσό χρώμα. Mm-hmm. Ήταν το Απολώνιο φως, ήταν ο ήλιος. Mm-hmm. Ήταν ερωτευμένοι με το χρυσό χρώμα. Μάλιστα.
Και ξεκινάμε την ξενάγησή μας λοιπόν στα έργα τέχνη σου. Για άλλη μια φορά συγχαρητήρια, είναι εντυπωσιακότατα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξεκινάμε το αρχαιότερο. Είναι η αρχαιότερη πλήρης πανοπλία που έχουμε βρει και υπάρχει στον κόσμο. Ακριβώς. Αυτό είναι τιμή για την ελληνική ιστορία, ελληνική αρχαιολογία κτλ. Βρέθηκε στα δέντρα της Αργολίδας. Αργολίδας, στο τάφο νούμερο 12 το 1960. Και έχει, έχει αυτή την μοναδική ιδιότητα ότι είναι η αρχαιότερη άθικτη πανοπλία του πλανήτη. Και εκτίθεται, όποιος θέλει να τη δει, στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ναυπλίου. Ακριβώς. Τώρα, εδώ τι βλέπουμε. Βέβαια, στα δέντρα, για να πάει κανείς, πρέπει να τηλεφωνήσει, να του ανοίξουν το χώρο και το ένα και το άλλο. Και πολλοί φτάνουν στο Ναύπλιο, πίνουν τις μπύρες τους, αλλά στα δέντρα δεν αναφέρουν. Πίνουν τους καφέδες τους, αλλά δεν πειράζει. Αυτό είναι νεοελληνικό. Εμείς πάμε στην αρχαιοελληνική πραγματικότητα. Εμείς πάμε στην ουσία. Αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό έβριμα. Καταρχάς, είναι πολύ σημαντικό ότι ο τάφος ήταν ασύλλητος. Οπότε, σαν κτέρισμα, οι αρχαιολόγοι το βρήκανε στη μορφή που όταν, όπως το βάλανε στο τάφο κατά τη διάρκεια της ταφής. Πολύ σημαντικό αυτό. Να ξεκινήσουμε από πάνω που είναι και μοναδικό. Ναι, το έχουμε σε αγγεία βέβαια αυτό, ναι, το ξέρουμε. Σε πολλά αγγεία, σε πολλές ζωγραφιές, είτε από αγγεία είτε από τοιχογραφίες. Είναι κράνη σύνθετα, πιθανότητα ένα δερμάτινο υπόβαθρο και πάνω. Με δόντια κάπρου ή και κόκαλα ακόμα. Αυτό τι σήμαινε? Αυτό σήμαινε ότι αυτός που το φόραγε ήταν σαν στέμα. Ήτανε, δηλαδή, του έδινε υπεροχή. Γιατί του έδινε υπεροχή? Γιατί σήμαινε ότι ήταν ο άρχοντας της περιοχής, ήτανε πιο κυνηγούσε στην περιοχή του. Οπότε, κοίτα πόσους κάπρους σκότωσα εγώ και πήρα τα δόντια του και τα έκανα αυτό. Δηλαδή είναι... Ακριβώς. Και οι κάπροι δεν είναι γατάκια, δεν είναι οικόσιτα. Ήταν άγρια ζώα που τα πλησίαζε κάποιος με ακόντια και σπαθιά. Και δεν πολύ είχαν... μεγάλα εκείνη την αυτό εποχή. Ακριβώς. Οργανώνονταν κυνήγια με τους καλύτερους, όπως ξέρουμε τον Καλυδόνιο κάπρο και άλλους κάπρους, έτσι. Ακριβώς. Οπότε, ο θάνατός του ήταν ένα επίτευγμα μεγάλο για εκείνη την εποχή. Και το διαφήμιζε ο Φορόν. Ακριβώς. Έπαιρνε το πιο δυνατό του σημείο, τα δόντια που είναι θανατηφόρα, άμα σε χτυπήσει με τα δόντια σου, με τα δόντια του. Οπότε τρόμαζε τον αντίπαλο κατά. Ακριβώς. Ήταν ένα τρόπαιο. Σκοτώνω κάτι δυνατό, άρα γίνομαι και εγώ δυνατός. Ή ακόμα πιο δυνατός. Παίρνω τη δύναμη. Ακριβώς, ακριβώς. Και πάμε στην πανοπλία. Στην πανοπλία. Καταρχάς, η πανοπλία χρονολογείται στο 1450 π.Χ. Για να κάποιος να είναι ικανός να φτιάξει αυτό το κομμάτι, αυτό το σύνολο, το 1450, σημαίνει τουλάχιστον μία-δύο γενιές προετοιμασία. Δεν μπορεί ξαφνικά. Θα σου έλεγα παραπάνω γνώση. Και παραπάνω. Ναι. Και παραπάνω. Μελέτη και γνώση, ναι. Σημαίνει πειραματισμούς, σημαίνει τεχνολογία μετάλλων, γιατί ήταν επίτευγμα τεχνολογικό κάποιος εκείνη την εποχή να φτιάξει μεγάλα ελάσματα και πάχους ενός χιλιοστού 1,2. Δεν ήταν κάτι. Εγώ θα σου έλεγα, αυτό είναι πάνω από 1000 χρόνια η μελέτη και τα credits που λένε και τα αρχεία που κρατάνε. Αλλά τέλος πάντων, μην γίνουμε αιρετικοί τώρα, τέλος πάντων, πρωί-πρωί. Λοιπόν, πάμε τώρα για να πούμε. Τι πάχος έχει? Είναι από 1 μέχρι 1,2 χιλιοστά, όπως ήταν και το. 1 με 1,2 χιλιοστά. Και τι μέταλλο? Το μέταλλο είναι χάλκομα, είναι μπρούτζος. Το κράμα, ξέρουμε το ποσοστό? Το αρχικό ήταν. Το σύνηθες ήταν 90% χαλκός και 10% κασίτερος. Πες μου τώρα, αυτή η μίξη πώς γινότανε? Κοιτάξτε, η μίξη γινότανε στα χυφτήρια. Αυτές οι γνώσεις χημίας δηλαδή. Ναι, αυτό μέσα από πειραματισμούς δεκαετιών και παραπάνω. Τουλάχιστον εκατοτετιών. Πάντως, εμείς ξέρουμε ότι ο κασίτερος ερχόταν από την Κύπρο, από τις το κασιτερίδες νήσους. Πηγαίνανε στη Βρετανία, πηγαίνανε με πλοία να τον πάρουν. Έτσι. Και το χαλκός ήταν ζήτημα για την Ελλάδα, γι' αυτό και κάνανε και όλες τις αποικίες για να φέρουν χαλκό. Δεν έχει χαλκό. Ήταν το νόμισμα της εποχής. Έτσι. Δηλαδή αυτό έδινε. Το διεθνές νόμισμα της εποχής. Ακριβώς. Έδινε το κίνητρο σε μια ολόκληρη κοινωνία να φτιάξει καράβια, άρα να αναπτύξει τη τέχνη της ναυπηγικής. Μετά η καθοδήγηση, πώς θα πάνε στις κασιτερίδες νήσους ή πώς θα πάνε στην Κύπρο με ασφάλεια στο τάδε λιμάνι. Μετά η τεχνολογία εξόριξης. Και να σου πω και κάτι άλλο, και πώς θα επιστρέψουν. Και δηλαδή, πώς θα χρειάζεται γεωγραφικό πλάτος, δηλαδή, για κάτι τέτοιο. Για το κασίτερο και για το χαλκό
κάνανε τόσα πολλά πράγματα και μόνο οι αποικίες φτάνουν. Υπήρχαν, ναι, και δεν υπήρχαν μόνο γύρω από τη Μεσόγειο αποικίες, υπήρχαν και στον Ατλαντικό αποικίες, υπήρχαν και γύρω από την Αφρική αποικίες κλπ. Αυτό εδώ πέρα είναι γύρω-γύρω είναι με δέρμα για να μην τραυματίζει. Ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά τις μυκηνακές πανοπλίες, σε κάθε τελείωμα του ελάσματος βλέπουμε σχεδόν σε όλα τα ελάσματα τρυπίτσες. Ναι. Αυτό ήταν για δέρμα. Περνούσε, ναι, το δέρμα. Για να μην τραυματίζει. Για να μην τραυματίζεται ο φορέας. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα σήμα κατευθείαν σε όλες τις μυκηνακές πανοπλίες. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι κάτι τέτοιο πρέπει να φοράγε ο Μπραντ Πιτ στην ταινία της Τρίας και όχι αυτό το κουστούμάκι το σατέν που φορούσε. Ακριβώς, γιατί, ακριβώς. Γιατί αυτό η παραποίηση. Είναι πολύ κοντά, όχι, είναι ιστορική πραγματικότητα των Ελλήνων της μυκηνακής περίοδου. Πες μου κάτι, αυτό όπως το βλέπεις εδώ πέρα, το βλέπεις λίγο άκομψο, το βλέπεις λίγο πρωτόγονο. Γιατί... Κοιτάξτε, οι αρχικοί ερευνητές το έχουν χαρακτηρίσει ως αδέξιο. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αδέξιο. Αυτό σημαίνει, δηλαδή, όπως είπαμε και πριν... Δηλαδή, ο τεχνίτης του 1500 π.Χ., 3.500 χρόνια πριν από σήμερα, αυτό που έκανε ήταν αδέξιος. Μάλλον... Και είναι δεξιοτέχνης ο σημερινός που για να το κάνει αυτό βάζει κομπιούτερ. Έτσι. Πολύ σωστά. Έτσι δεν το χαρακτηρίζουνε. Ναι, το χαρακτηρίσαν οι πρώτοι ερευνητές που και τότε η γνώση ήταν και λιγοστή όσον αφορά τις. Σε κάθε περίπτωση δεν ξέρανε να τοποθετήσουν αυτό στη χρονιά, στην εποχή που έγινε και το θεωρούν αδεξιότητα, αλλά τέλος πάντων. Κοιτάξτε, αυτό μπορεί να το πει μόνο ο κατασκευαστής. Ένας που θα το φτιάξει και το φορέσει. Αυτό ακριβώς. Και είναι εργονομικό 100%. Όλα, οτιδήποτε πάνω του είναι μελετημένο. Δεν υπάρχει καμία ευθαιρεσία. Τα πάντα αποσκοπούν σε ένα σκοπό, ο οποίος είναι η προφύλαξη. Η προστασία. Προφύλαξη. Και δεν μου λες έναν εξάρτητα κομμάτια αυτά που είναι δεμένα. Κοιτάξτε, μεταξύ τους. Ακριβώς. Αποτελείται από 18 ελάσματα, ελασμένα το καθένα με διαφορετικά. Ξεχωριστά, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με δερμάτινους ημάντες. Mm-hmm. Δημιουργώντας ένα ενιαίο σύνολο. Για να τη φορέσει, πόση ώρα θα έπρεπε να κάνει αυτό? Κοιτάξτε, καταρχάς χρειάζονται βοηθή. Μόνος το φορέας με τίποτα δεν μπορούσε να τη φορέσει. Ο φορέας πρέπει να ήταν κάποιο αρχοντόπουλο, mm-hmm. κάποιος άρχοντας, κάποιος βασιλιάς, που είχε βοηθούς, έτσι mm-hmm. ώστε να προσαρμόσουν όλα τα απάρτια με τον σωστό τρόπο. Και πόσα κιλά είναι αυτό? Το μέταλλο σκέτο, όπως βρέθηκε στο τάφο, γύρω στα 18 κιλά. Αλλά θα πρέπει να προσθέσουμε και την οργανική ύλη, γιατί όλα αυτά που βλέπετε από τη μέσα πλευρά πρέπει να προσθέσουμε το βάρος των δερμάτων, τα οποία εδώ φαίνονται ότι έχουν μικρό βάρος, αλλά αυτά όταν τα... Σύνολο, ναι. Το σύνολο αυξάνει το συνολικό βάρος. Και επίσης και από τη μέσα πλευρά ο θώρακας φέρει μαλλί και ύφασμα. Mm-hmm. Δηλαδή φέρει μια μαλακή επένδυση, γιατί το μέταλλο απευθείας στο σώμα είναι αδύνατον. Και με τη ζέστη που θα ανέπτυσε από τον ήλιο και λοιπά, θα πρέπει να έχει το μονωτικό από πίσω. Πολύ αλήθεια. Σωστά. Και θα πρέπει να φανταστούμε και τον ήλιο της Μεσογείου. Δεν είναι ο ήλιος της Σουηδίας. Mm-hmm. Οπότε μετά από 20 λεπτά εκθέσεως τον ήλιο, πυρώνεται. Βέβαια. Οπότε από μέσα ήθελε πολύ οργανικό υλικό, ύφασμα, μαλλί κτλ. Αυτό ακριβώς, έτσι ώστε να μην κάνει εγκάβματα στο σώμα του φορέα. Και ερχόμαστε λοιπόν τώρα σε αυτήν εδώ την υπέροχη πανοπλία η οποία φαίνεται ότι είναι ηγεμονική. Εδώ έχουμε μία καλλιτεχνική σύνθεση. Δεν έχει βρεθεί αυτούς η πανοπλία. Προφανώς, ναι. Αλλά έχω βασίσει αυτή τη δημιουργία μου σε πολλά ευρήματα και σε πολλές παραστάσεις οι οποίες είναι αρχαιολογικά ευρήματα mm-hmm. και τα συνέθεσα σε ένα σύνολο. Mm-hmm. Εδώ καταρχάς το κυρίο σώμα, ο κορμός, καθώς και τα δύο παραπετάσματα μπροστά, αποτελούνται από φωλίδες. Αυτές οι φωλίδες υπάρχουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σαλαμίνας. Mm-hmm. Και στο πίσω μέρος φέρνουν τη σφραγίδα του Ραμσί του Β. Αυτό σημαίνει ήδη ότι οι Αιγύπτιοι, το ξέρουμε αυτό, προτιμούσαν μυκηναίους πολεμιστές, γιατί ήταν πάρα πολύ ικανοί. Και υπήρχε εξαγωγή μυκηναϊκής τεχνολογίας ούτως ή άλλως. Ακριβώς. Ναι. Πάντως ο κύριος Ρόλος ήταν ότι ήταν πολύ δυνατοί στρατιώτες, σωματοφύλακες. Και τεχνολογία τους ήταν πολύ. Και τεχνολογία, ακριβώς, η αμυντική τους τεχνολογία. Mm-hmm. Όσον αφορά τώρα τις επομίδες, έχουν στηριχθεί στις επομίδες αυτής της πανοπλίας, δεντρών, ναι. Καθώς και κάθε τα παραπετάσματα, τα εμπνεύστηκα από ένα ιδεόγραμμα της γραμμικής βήτας, mm-hmm. από μία πλάκα που βρέθηκε στη Τίνινθα. Mm-hmm. Εδώ τι βλέπουμε.
βλέπουμε πόσο εξειδικευμένο ήταν. Δηλαδή, εδώ έχουμε το περιλέμιο για να προστατεύει. Το λαιμό μπροστά, ναι. Το λαιμό. Εδώ δεν έχουμε περιλέμιο, αλλά αντικαταστάθηκε με αυτά τα δύο παραπετάσματα. Έτσι, με οδηγό το σύμβολο από τη γραμμική Β, κατέληξα σε μια τέτοια, σε μια τέτοιου είδους αναπαράσταση. Και έχουμε ένα κράνος με παραγναθίδες. Τα κράνη με παραγναθίδες ήταν πολύ κοινά εκείνη την εποχή, σύμφωνα με τα σκαρυφήματα των αρχαιολόγων. Αυτά να πούμε ότι είναι κινητά. Έτσι. Ναι, είναι κινητά με μεντεσέδες. Οι μεντεσέδες υπήρχαν από τότε. Βεβαίως υπήρχαν οι μεντεσέδες, ναι. Είναι κινητά. Επίσης, το κράνος είναι σύνθετο, αποτελείται από δύο κομμάτια. Πολλά κράνη έφεραν κέρατα σαν διακόσμηση. Και σαν τρομοκρατία για τον αντίπαλο. Ήταν ένα μέσο ψυχολογικού πολέμου. Έτσι, ψυχολογικός πόλεμος. Όπως κάνουμε και σήμερα. Ναι, ναι. Αν και οι περισσότεροι τα έχουν συνδέσει με τους Βίκινγκς, να πούμε ότι αυτό είναι ένα άλλο παραμύθευμα της υπόθεσης όλης αυτής. Αυτό είναι ένα προϊόν. Τα περισσότερα αρχαία ελληνικά κράνη έφεραν κέρατα. Στη Μικυνακή περίοδο έφεραν αρκετά. Ήταν μόδα. Ήταν η μόδα της εποχής. Και έχουμε και την κορυφαία. Έχουμε, ναι, το κορυφαίο ελοφείο και το πίστιο. Και ο πίστιο. Και ο πίστιο ελοφείο. Ναι. Τα οποία χρησιμεύανε ως διακόσμηση να τρομοκρατήσουν τον αντίπαλο και για εντυπωσιασμό. Και όχι μόνο, ο αρχηγός για να γίνουμε το γύρισμα της κεφαλής έδειχνε κάποια εντολή προς τα που θα πάνε οι πολεμιστές του. Ακριβώς. Μάλιστα. Οπότε, κρατάμε τις απομίδες που είναι ολομεταλλικές από την πανοπλία που είδαμε προηγουμένως, το σώμα φολιδωτό. Εδώ βλέπουμε οι φολίδες του κορμού είναι πιο μικρές. Οι φωλίδες για τα παραπετάσματα είναι πιο μεγάλες. Οι ρόδακες στο Μικυναϊκή εδώ πέρα. Οι ρόδακες σαν δοξιμητικά στοιχεία βρίσκονται παντού στην Μικυναϊκή τέχνη. Παντού. Και επίσης πρέπει να αναφέρω ότι επειδή εδώ στην προηγούμενη πανοπλία του Μικυναίου Γεμόνα βλέπουμε ότι υπήρχαν περικνημίδες. Εδώ δεν υπάρχουν περικνημίδες γιατί τα παραπετάσματα φτάνουν μέχρι κάτω. Φτάνουν μέχρι κάτω, ναι. Και σε μια άλλη εντυπωσιακή πανοπλία των Μικυναϊκών χρόνων με τέσσερα κέρατα κρυού επάνω του είναι. Εγώ καιρό. Λοιπόν, εδώ τι βλέπουμε μπροστά μας. Εδώ βλέπουμε μπροστά μας την πανοπλία του Αχιλλέα. Μεγάλο όνομα, πρωταγωνιστής του Τροϊκού πολέμου. Που έχει βασιστεί. Για χάρη του έγραψε ο Όμηρος στην Ιλιάδα, ήθελε να την ονομάσει Αχιλλιάδα, αλλά τέλος πάντων. Ακριβώς. Και έγραψε ένα μικρό κομμάτι μόνο. Δεν έγραψε για όλο το πόλεμο. Το σωζόμενο. Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Το κυρίω σώμα έχει βασιστεί σε ένα αρχαιολογικό έβριμα που σήμερα κτίθεται στο Μουσείο των Θηβών. Πρόκειται για μια Μικυνακή πανοπλία του 1200 περίπου π.Χ. και είναι παρόμοια με την πανοπλία του Μικυναίου ηγεμόνα από το 1450 π.Χ. Έχουν τις ίδιες βασικές προδιαγραφές. 200-250 χρόνια διαφορά έχουν από τα δέντρα, έτσι. Ακριβώς. Και βλέπουμε ότι αυτός ο συγκεκριμένος τύπου θώρακα επιβίωσε. Γιατί πρέπει να ήταν πρακτικός. Ναι, ακριβώς. Προφανώς, ναι. Εδώ βλέπουμε αντί για τρεις ζώνες μεταλλικές έχουμε δύο. Οπότε στηριζόμενοι στο αρχαιολογικό έβριμα αυτό, το οποίο πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι ολόκληρο, σώζονται πάρα πολύ καλά οι επομίδες και ένα κομμάτι από το θώρακα. Είχε αυτά εδώ πέρα, τα είχε τα παραπετάσματα. Όχι, αυτά δεν τα είχε, αυτά τα εμπνεύστηκα πάλι από τη γραμμική Β. Τώρα, οι διακοσμήσεις. Οι διακοσμήσεις είναι παρμένες από το μικυναϊκό κόσμημα, και το χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι αστερόμορφες. Γιατί τις πρόσθεσα στο σύνολο, γιατί ξέρουμε από τον Όμηρο ότι το σύμβολο του Αχιλλέα ήταν το αστέρι. Οπότε εγώ εμπνεόμενο από το στίχο αυτό συγκέντρωσα τα πιο χαρακτηριστικά αστερόμορφα μοτίβα της Μικυναϊκής κοσματοποιίας, αντέγραψα το σχέδιο και τα πρόσθεσα σαν εξτρά διακόσμηση, σαν πλούσια διακόσμηση πάνω στην πανοπλία του Αχιλλέα. Το κράνος με τις παραγναθίδες και τα τέσσερα κέρατα τα έχουμε. Για τα τέσσερα κέρατα έχουμε την αναφορά ότι από τον Όμηρο το κράνος ήταν τετράφαλο, δηλαδή είχε τέσσερις απολήξεις. Και πάμε σε μια εξίσου εντυπωσιακή πανοπλία,
την λεγόμενη πανοπλία του Οδυσσέα, του Οδυσσέως, του βασιλιά της Ιθάκης. Ακριβώς. Η συγκεκριμένη πανοπλία έχει, έχω πάρει σαν ένα εύνασμα, σαν αφορμή, ένα καλλιτέχνημα από την εγκομή της Κύπρου, που χρονολογείται γύρω στο 1200 π.Χ., που δείχνει, είναι ένα κουτί φτιαγμένο από ελεφαντόδοντο ή από δόντι υποποτάμου, και δείχνει έναν πολεμιστή της εποχής με ολόσωμη φωλιδωτή πανοπλία πάνω σε ένα άρμα. Από εκεί εμπνεύστηκα και σε συνδυασμό με διάφορες φωλίδες που υπάρχουν ως ατόφια αρχαιολογικά βρήματα σε μουσεία, κατασκεύασα μία ολοφωλιδωτή πανοπλία. Είναι γύρω στις 4.000 φωλίδες, μία-μία στο χέρι. Μία-μία στο χέρι αυτές. Μία-μία στο χέρι, με πολλά διακοσμητικά μοτίβα, εμπνευσμένα και από τη Μυκηναϊκή τέχνη, συγκεκριμένα από τη Μυκηναϊκή κοσματοπία. Όπως βλέπουμε εδώ, στα πλάγια, δεν φαίνεται πολύ καλά. Mm-hmm. Εδώ, στα mm-hmm. παραπετάσματα. Και φυσικά στο κράνος. Το κράνος φέρει λοφείο από φυσική τρίχα λόγου, το οποίο είναι αποσπόμενο. Εδώ βλέπουμε και τους γρίπες που υπάρχουν στη Μυκηναϊκή τέχνη τουλάχιστον το 15ο π.Χ. του αιώνα. Αυτό το μοτίβο υπάρχει στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Αν πάμε και το επισκεφτούμε, θα το δούμε σε κάποια προθήκη. Και επίσης θα πρέπει να πω ότι η διακόσμηση των Μυκηναίων δεν ήταν τυχαία. Δηλαδή είχαν στηριχθεί σε φυσικά μοτίβα, σε μοτίβα από λουλούδια, αλλά και από κυρίθρες. Mm-hmm. Που αυτό προέρχεται και από τη Μινωική Κρήτη, γιατί το μέλι με τις μέλισσες και όλα αυτά. Δεν είναι τυχαία. Αυτά τα γεωμετρικά σχήματα δεν είναι τυχαία. Τα οχτάγωνα εκείνα και λοιπά. Ακριβώς. Προέρχονται από κατασκευές, από μοτίβα. Μιμήσεις της φύσεως. Βέβαια, να σου πω ότι αν θες να μελετήσεις περισσότερο τα ευρήματα της έγκομης, θα πρέπει να πας στο Βρετανικό Μουσείο και στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, όπου ένας Αμερικανός πρόξενος της Αγγλίας στην Κύπρο, τη σήκωσε όλη και την πούλησε κομματάκια, τα πούλησε τα ευρήματα κομματάκια στα μουσεία. Με προλάβατε, γιατί το box, αυτό το κουτί, βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Είδες. Και απαγορεύεται και ανατύπωσή του και... Καλά τώρα, εντάξει, δεν απαγορεύεται. Αλλά σαν αφορμή ήταν ο πολεμιστής, το Αρχοντόπουλο, που ήταν πάνω στο άρμα. Μαζί με οδηγό, βέβαια, δεν οδηγούσε ο ίδιος, που σημαίνει και... Μ' αρέσει που τα κλέβουν και μετά σου λένε έχουν πνευματικά δικαιώματα και απαγορεύεται να τα αντιμετωπίσουν. Ναι, εδώ υπάρχει θέμα. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα. Αλλά τέλος πάντων. Ωραία. Ωραίος ο Οδυσσέας λοιπόν. Και πρέπει να πω ότι μου πήρε γύρω στους 6 μήνες επίμονης καθημερινής δουλειάς, γιατί κάθε φωλίδα είναι μία-μία στο χέρι. Καμία δεν είναι ίδια με την άλλη. Να πούμε βέβαια, επειδή μας βλέπει ο κόσμος σε σχέση με τις πανοπλίες και εσείς σε 2 μέτρα, ότι η πανοπλία ήταν πολύ μεγαλύτερη από το σώμα του αντρός. Ναι, έπρεπε ένα 20% περίπου προσθέμενο όγκο. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να είναι... Και σε πλάτος. Και σε πλάτος, ναι. Να τρομάζει τον αντίπαλο. Ήταν επιβλητικό. Αλλά όχι μόνο αυτό, δεν μπορούσε να φορεθεί σαν μπλουζάκι. Ακριβώς. Δεν ήταν εφαρμοστό. Έπρεπε να είχε κάποιο χώρο. Αέρα. Αέρα για να μπορεί και να αναπνέει, να σκύβει. Και το ύψος, και όσο πιο ψηλό και εντυπωσιακό, τόσο πιο πολύ εντυπωσιάζει. Θα πρέπει να πούμε ότι για την εποχή η θέα ενός ολόχρυσου πολεμιστή για το κοινό άνθρωπο ήταν τρομακτική. Θεοφάνεια. Βέβαια. Δηλαδή το έλεπε σπάνια και το θυμότανε. Και τα ομηρικά έπι. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Αυτό ήταν και το ζητούμενο. Αυτό ακριβώς. Γιατί και στα ομηρικά έπι βλέπουμε πόσο η πανοπλία έπαιζε ρόλο στην αφήγηση. Την περιγράφουν οι ποιητές. Δεν ήταν κάτι συνηθισμένο. Mm-hmm. Και κάθε μία ήταν και μοναδική. Έτσι. Μπορούσε να ξεχωρίζει δηλαδή, τον Αχιλλέα από τον Οδυσσέα. Ακριβώς, τον Αίαντα κλπ. Μόνο και μόνο από την πανοπλία. Και σε αυτό έρχεται και το στοιχείο του ελληνικού πολιτισμού της ατομικότητας. Mm-hmm. Δηλαδή ότι δεν ήταν. Της μοναδικότητας και κολεκτιβιστικός πολιτισμός. Ναι. Ο καθένας ήθελε να ενδιαφέρει από τον άλλον. Προφανώς. Και δεν γίνανε όλες αυτές με φασόν. Έτσι. Εννοείται. Δεν υπήρχε κάποιος που έκανε με πατρόν τα ίδια. Αυτό σημαίνει και ένα κλεπτισμό. Mm-hmm. Αισθητικό, ότι κάνω custom made, κάνω... Ναι, και επέλεγε ο άρχοντας τι στολίδια θέλει επάνω, τι χρώματα ακριβώς, θέλει, έτσι. Ακριβώς, για να έχει την προσωπικότητά του. Σε συνδυασμό με τον καλλιτέχνη αρματοποιό. Και να τονίζει και τις ιδιαιτερότητες του τόπου του. Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Ωραία. Και όλα αυτά σε ένα σύνολο, σε μια πανοπλία. Σε ένα σύνολο. Ναι. Είναι αυτή πόσο βάρος έχει? Κοιτάξτε, αυτή είναι γύρω στα 24 κιλά.
Αλλά έχει φτιαχτεί για έναν άντρα 1,85. Ναι. 1,85 και κάπω σωματό. Συν τώρα την ασπίδα, συν το δόρυ, συν τα σπαθιά κλπ. Κοιτάξτε, τι κουβαλούσε πάνω το σπαθί. Το σπαθί ήταν γύρω στο 1,2-1,5 κιλό. Αυτές οι πανοπλίες δεν θέλουν ασπίδες, γιατί είναι μη αναγκαίες. Σωστό και. Δεν χρειάζεται. Σωστό και. Ενώ ένας που δεν φέρει πανοπλία, έχει μία πυργόσχημη, οχτάσχημη ασπίδα και καλύπτεται μια χαρά. Ναι. Δηλαδή θα ήταν υπερβολή να έχει μεγάλη πανοπλία. Πες μου λοιπόν εδώ πέρα, τι μέταλλο, τι όπλο χρειάζεται, τι δόρυ χρειάζεται για να την τρυπήσει αυτή την πανοπλία. Κοιτάξτε, αν πάμε στο Εθνικό Αρχαιολογικό στη Συλλογή, την Μικυναϊκή, θα δούμε τεράστιες λόγχες που φτάνουν μέχρι και 65 πόντους μήκος. Ναι. Αυτό σημαίνει ισχυρές πανοπλίες, ισχυρά αντίμετρα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε κάποιος με ένα σπαθάκι να πλησιάσει έναν τέτοιο πολεμιστή. Και ήταν από σίδερο? Όχι, από μπρούτζο. Μιλάμε, μπρούτζο. Είμαστε στην εποχή του Χαλκού. Ναι, εδώ πέρα, ναι. Οπότε να φανταστούμε ένα κοντάρι τουλάχιστον 2,5 μέτρα και 65 μέτρα λόγχη. Οπότε προσπαθούσαν από απόσταση, γιατί δεν μπορούσε να πλησιάσει σε κάτι τέτοιο. Και επίσης, οι βαριά οπλισμένοι πολεμιστές είχαν και δορυφόρους. Προφανώς. Με ασπίδες, χωρίς ασπίδες, για να τους προστατεύουν. Mm-hmm. Ήταν σαν το αεροπλανοφόρο που δεν κινείται μόνο του. Mm-hmm. Είναι το αεροπλανοφόρο και γύρω υπάρχουν συνοδευτικά σκάφη. Σωστά. Είναι η ίδια λογική. Mm-hmm. Που αυτό μαρτυρά και την μεγάλη εξειδίκευση του Μυκηναϊκού στρατού. Ναι. Δημήτρη μου, και πάμε τώρα να δούμε έναν πίνακα που έχεις εδώ στην έκθεση, που έχει τα υλικά κατασκευής, έτσι, που κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Για να κατασκευάσουμε, να φιλοτενήσουμε μία πανοπλία, χρειαζόμαστε... Μισό λεπτό πριν από αυτό να πω ότι καμία σου πανοπλία δεν έχει σύγχρονη τεχνολογία πάνω, δηλαδή ηλεκτροκολλήσεις κλπ. Και τέτοια πράγματα. Όχι. Είναι όλες κατασκευασμένες με τον αρχαίο τρόπο. Ακριβώς. Πριτσίνια. Ακριβώς. Και δέρματα. Τρυπίτσες, δέρματα. Ωραία. Γι' αυτό έχουν και αξία. Ήθελα να δώσω το πώς το κάνανε οι αρχαίοι. Ωραία. Και εκεί είναι και η ουσία. Λοιπόν, πάμε τώρα στα υλικά κατασκευής. Τα υλικά κατασκευής υπάρχουν και σήμερα, όπως υπήρχαν τότε. Τα δύο βασικά, καταρχάς έχουμε, το πρώτο βασικό είναι το μέταλλο. Μετά είναι τα οργανικά υλικά, τα οποία είναι δέρμα και ύφασμα. Ύφασμα αφορά το λινό, που είναι φυτικής προελεύσεως. Βλέπουμε εδώ λινό. Λινάρια. Λινό, το οποίο... Αν ραφτούν πολλά στρώματα μαζί, δημιουργούν μια συμπαγής επιφάνεια πάνω στην οποία μπορούμε να επικολλήσουμε τις φωλίδες που είδαμε προηγουμένως. Μάλιστα. Έχουμε και το μετάξι, το οποίο όμως έρχεται στα τέλη της κλασικής περίοδου, εκτός αιώνας αργότερα. Υπήρχε και πιο πριν, αλλά ναι, εντάξει. Η πρώτη μαρτυρία για την Ελλάδα είναι από το τέλη της κλασικής περίοδου. Εδώ βλέπουμε και τα δέρματα, τα οποία είναι διαφόρων ειδών. Έχουμε τα χοντρά δέρματα, που είναι 5-6 χιλιοστά, τα οποία είναι από τη ράχη βουβαλιών και αγελάδων, φτάνουν 5-6 χιλιοστά, το οποίο είναι αρκετά παχύ, σταματάει δηλαδή βέλη και ξύφη κτλ. Έχουμε τα πιο λεπτά δέρματα, έχουμε τα χρωματιστά δέρματα, όπως βλέπουμε στις μυκηναϊκές πανοπλίες που μιλήσαμε, στην ακρογραμμή του κάθε ελάσματος υπήρχαν τρύπες, για τη στερέωση αυτού του δερμάτινου διπλώματος. Mm-hmm. Βέβαια τώρα για το πώς τα βάφανε και τι τα κάνανε, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Αυτό είναι με φυτικά. Ναι, αλλά για να πετύχουν αυτό το βέβαια χρώμα, θέλανε ένα φυτό, θέλανε κοχύλια, θέλανε φυτιά, και τα λοιπά. 5-6-10. Σπάγανε τα κοχύλια. Εντάξει, μην νομίζει κανείς ότι πάω στη μέρα στο ραφτάδικο της γειτονιάς, παίρνω δύο δέρματα και κάνω αυτό το πράγμα. Ναι, ή παίρνω έτοιμα χρώματα. Έτοιμες μπογιές, ναι. Ναι. Και επίσης δεν είναι μόνο να πετύχουν το χρώμα, είναι και να διατηρείται πάνω στο δέρμα. Φυσικά. Γιατί κάποιος μπορεί να το βάψει και μετά από λίγο να ξεβάφει με μια βροχούλα να φύγει το δέρμα. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα άλλο κλάδος της τεχνολογίας της εποχής. Mm-hmm. Μετά έχουμε τα μαλλιά. Ναι. Προβάτου, τα οποία μετά από επεξεργασία και από βάψιμο είναι το φυσικό, μαύρο, κίτρινο, κόκκινο κτλ. Εδώ έχουμε τη φυσική τρίχα λόγου, είτε φυσικό χρώμα, είτε βαμμένο. Την προτιμούσαν πάνω στη σταλοφία και σκορφάλι. Σταλοφία που τα αναφέρει και ο Όμηρος, και ειδικά στην υπερκεφαλαία του Αχιλλέα. Εδώ έχουμε τα διάφορα κορδονάκια, τα οποία με τη βοήθεια των οποίων δένουμε τους κρίκους στα διάφορα σημεία της πανοπλίας. Πάλι δέρμα, ναι. Έχουμε το φυσικό κέρατο. Το κέρατο. Ναι, αυτό είναι από κατσίκι. Κατσίκα. Ναι, με ειδικές βάσεις, έτσι ώστε να στερεώνονται πάνω στα κράνη ή οπουδήποτε αλλού. Έχουμε τους κρίκους. Έχουν βρεθεί πάρα πάρα πολλοί κρίκοι σύνδεσης. Εδώ είναι... μας έπεσαν, δεν πειράζει. Εδώ βλέπουμε...
Πώς συνδέονταν ο κρίκος πάνω στα μεταλλικά λάσματα της πανοπλίας με αυτό το... Αυτό λέγεται διπλόκαρφο, είναι ο σύνδεσμος πεταλούδα, έτσι είναι γνωστό στη διεθνή ορολογία. Βλέπουμε τους μεντεσέδες, χειροποίητοι βέβαια. Αυτά τα διάφορα δοντάκια εδώ γίνονται με τη λίμα, με λεπτομέρεια χιλιοστού ώστε να μην παίζουν μεταξύ τους οι μεντεσέδες. Τα διακοσμητικά στοιχεία. Εδώ είναι οι φωλίδες, εδώ είναι κάτι πολύ εξαιρετικό. Εδώ βλέπουμε ένα έλασμα μπρούτζου, το οποίο... Αν το πιάσουμε λιγάκι, λυγίζει. Βέβαια, αν κάνουμε μία νεύρωση στη μέση... Δεν λυγίζει με τίποτα. Δεν λυγίζει με τίποτα. Γίνεται... αποκτά μεγάλη μηχανική ατοχή. Ναι, όντως. Με ένα απλό νεύρο. Ναι, ακριβώς. Και αυτό εξοικονομεί βάρος, γιατί δεν χρειάζεται να επενδύσουμε περισσότερο μέταλλο. Mm-hmm. Εδώ βλέπουμε τα ρεπουσέ τα λεγόμενα, που γίνονται με σφυράκι και με καλαμάκια πάνω στη πίσα. Από την πίσω πλευρά. Ναι, και μετά. Το γυρίζουμε από την ανάποδη, είναι μια πάρα πολύ χρονοβόρα διαδικασία, η οποία δεν έχει αλλάξει. Και υπάρχουν σε πάρα πολλά κοσμήματα αυτά. Φαντάζομαι ότι κοσμήματα που είναι ένα εκατοστό. Εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα. Εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα. Εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα, είναι άλλο τομέα. Σε νότια, σε σκουλαρίκια, σε δαχτυλίδια. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Ναι, είναι πάρα πολύ εξειδικευμένη τέχνη αυτή. Mm-hmm. Πάρα πολύ εξειδικευμένη. Και οι Έλληνες πρόσθεσαν και τη δική τους. Γι' αυτό και τονίζεται πολλές φορές ότι αυτό είναι με τεχνική ρεπουσέ. Ναι. Ωραία. Εδώ βλέπουμε τα διακοσμητικά. Πώς είναι η αρχική ταινία διακόσμησης από την πανοπλία του Φιλίππου. Εδώ αυτά τα μαύρα που βλέπουμε είναι η πίσα, πριν την απομακρύνουμε. Mm-hmm. Εδώ βλέπουμε το μολύβι, που αντί για πίσα πολλές φορές χρησιμοποιούμε μολύβι ιδίως στα μέταλλα, στα παχιά μέταλλα. Γιατί το μολύβι έχει μεγαλύτερη συμπάγεια από την πίσα. Mm-hmm. Που να πούμε, η πίσα αποτελείται από γύψο, πίσα και κολοφόνιο. Το κολοφόνιο είναι το ρετσίνι, που πήρε το όνομά του από την πόλη της Μικράς Ασίας. Την κολοφόνα, ναι. Ακριβώς. Και να πούμε ότι πίσα είχαμε και αυτοφυή. Ακριβώς. Επιφανειακή πίσα. Επιφανειακή πίσα, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Σε πολλά μέρη, και ειδικά στην Πιερία εκεί πέρα, τη χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ για καλαφάτισμα πλοίων. Σωστά, για να συνδέουν, να μονώνουν τα ξύλα μεταξύ τους. Mm-hmm. Πρέπει να τονιστεί ότι τόσο ταπεινό υλικό, αυτό το ταπεινό υλικό είναι υπεύθυνο για μεγαλουργήματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Αυτό και συλλέγανε το ρετσίνι από τα πεύκα και από άλλα. Ακριβώς, ακριβώς. Το συλλέγανε με ρητινοσυλλέκτες. Με ρητινοσυλλέκτες, φτιάχνανε το μείγμα. Αυτός που θα φτιάξει το μείγμα πρέπει να έχει μεγάλη εμπειρία, ώστε να μην γίνει πολύ μαλακό. Γνώση χημίας, τεράστιες. Ναι, να μην είναι πολύ μαλακό, να μην είναι πολύ σκληρό. Αλλά σε αυτό το ταπεινό υλικό, και είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να γίνει. Ο μόνος, Ο μόνος τρόπος αφεντικός. Σήμερα μπορεί να το κάνουμε, ναι, με χίλιους δύο τρόπους. Με presses, 3D printing κτλ. Προφανώς, ναι. Αλλά από αυτό το ταπεινό υλικό βγήκαν τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της ελληνικής τέχνης. Ήταν και μονοτικό αυτό. Ήταν και μονοτικό. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση το χρησιμοποιούμε σαν υπόστρωμα για να μπορούμε να βγάλουμε αυτά τα ανάγλυφα. Mm-hmm. Δηλαδή και τα γάλματα, και τα διάφορα γάλματα, τα ξύλινα, τα ντύνανε με ελάσματα μπρούτζινα ή ασημένια ή χρυσά, με τις μικρές μορφές επάνω. Αυτές οι μορφές μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να βγουν. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Και αυτός ο τρόπος είναι ο μοναδικός. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο. Αν θέλουμε να το κάνουμε αυθεντικά και να έχει κάποια καλλιτεχνική αξία. Και εδώ τι έχουμε, βαμβάκι και κετσέ. Εδώ έχουμε μαλλί, ανεπεξέργαστο, όπως το κουρεύουμε από το, από το πρόβατο. Και αυτό ο κετσές είναι η σημερινή εκδοχή. Το από μέσα. Για να βάλουμε την κάλυψη την εσωτερική. Το padding που λέμε. Mm-hmm. Μαλλί και από πάνω ύφασμα. Έχεις περίπου έτσι υπολογίσει, όταν ήταν στον ήλιο και ο πολεμιστής αυτός, πώς θερμοκρασία ανέπτυσε Κοιτάξτε, επιφάνεια της πανοπλίας. Στη περιοχή της Μεσογείου που είμαστε, σε 20 λεπτά η πανοπλία έχει πυρώσει. 20 λεπτά, ένα τέταρτο με 20 λεπτά. Δεν μπορεί να γίνει στο χέρι επάνω. Οπότε η μόνωση ήταν απαραίτητη. Ναι, δεν μιλάω μόνο για την μέσα πλευρά, μιλάω και για τους απ' έξω. Ήταν πυρωμένο σίδερο, έτσι. Όχι σίδερο, ναι. Μπρούτζος, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάντως, πυρωμένο μέταλλο. Ναι, ήταν η θερμοκρασία πολύ ψηλή. Οπότε πρέπει το κράμα και ως προς αυτό να ήταν προσαρμοσμένο. Δηλαδή να μην λιώσει, να μην χαλάσει η μορφή του, να μην αλλάξει το σχήμα του
κλπ. Ακριβώς. Κάτι που πυρώνεται αλλάζει και σχήμα. Ναι, δεν έφτανε σε τόσο μεγάλη, σε τόσους υψηλούς βαθμούς Κελσίου, αλλά αυτό που λέτε έχει μεγάλη σημασία. Αν δεν είναι σωστά κατασκευασμένο. Ναι, για να αντέχει τα χτυπήματα κυρίως. Βέβαια. Ήταν πολύ μαλακό δηλαδή και θα. Ναι, αυτό έρχεται μέσα, δηλαδή η κατάλληλη μίξη τη πέτυχαν μετά από γενιές πειραματισμών. Έτσι. Και δοκιμασιών. Βέβαια. Αυτό είναι που λέω εγώ, θέλει πολλά χρόνια πίσω μελέτη. Ναι, γι' αυτό ανέφερα και εγώ προηγουμένως ότι αν η πανοπλία του Μυκηναίου ηγεμόνα κατασκευάστηκε το 1450, σημαίνει πολλά, ότι χρόνια, πολλά χρόνια πίσω προϋπηρεσίας όσον αφορά τόσο την κατασκευή των ελασμάτων όσο και την έλασή τους. Πάμε και στα κλασικά χρόνια. Πάμε. Και πάμε και στα πιο εξοικειωμένα με εμάς, γιατί τουλάχιστον υπάρχουν σε πιο πολλά αγγεία τουλάχιστον, όσον αφορά την εικονογραφία. Ακριβώς. Στα κλασικά χρόνια, που πλέον υπάρχει και μια διαγράμμιση του σώματος, κάποια στοιχεία σωματοτυπικά επάνω, που απεικονίζονται στο θώρακα τουλάχιστον. Ακριβώς. Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε μια μεγάλη διαφορά. Κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο, οι πανοπλίες χτίζονταν με την αισθητική των μεγαλυθικών μνημείων. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν τρομακτικές, δεν ήταν τόσο πολύ ανθρωπομορφικές. Προς εντυπωσιασμό. Ακριβώς. Όπως χτίζανε τα κυκλόπια τείχη, τους θολωτούς τάφους κτλ., με την ίδια αισθητική χτίζανε και τις πανοπλίες. Mm-hmm. Πολύ ήταν 100% πρακτικές και τρομακτικές. Τώρα, από την αρχαϊκή εποχή και μετέπειτα, η ελληνική, στο κέντρο της ελληνικής τέχνης και της σκέψης, τοποθετήθηκε το ανθρώπινο σώμα. Το σώμα του νεαρού, η αρμονία, το κάλος, μπαίνουν όλα μέσα. Ακριβώς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι πολυκλήτιες αναλογίες και η αρμονία να πλησιάζει το ανθρώπινο σώμα στην εξιτανή και αυτή. Είναι πιο ανθρώπινες πια, ας πούμε. Ακριβώς. Είναι πολύ οικίες στα μάτια μας. Ναι. Δηλαδή, το μέταλλο αλλάζει? Όχι, το μέταλλο παραμένει το ίδιο. Παραμένει το ίδιο. Αλλά κατασκευάζουν εκείνη την εποχή, επειδή είμαστε πλέον στην εποχή του σιδήρου, και από σίδηρο, αλλά είναι σπάνιες. Προτιμούσαν το μπρούτζι γιατί ήταν ένα σημείο λαμπρότητας, ήταν ένα υλικό το οποίο... Και έστραφτε στον ήλιο και ήταν πάλι ακριβώς, εξίσου εντυπωσιακό. Πάλι ένα χιλιοστό. Το συγκεκριμένο είναι από ένα χιλιοστό, μετά ένα το τρίψιμο. Ναι. Γιατί όπως είπαμε, τα τρίβουμε για να ξαναποκτήσουν τη λάμψη. Και έχουμε στο κράνος, βλέπουμε και το προσωπικό της μύτης εδώ πυρήνιο, πέρα. Έχουμε το κονιθιακό κράνος. Το οποίο ήταν όπλο τεχνολογίας, έτσι, υψής τεχνολογίας στην εποχή του. Μονόφυλλο όλο, να πούμε. Ακριβώς. Αυτό γίνεται από ένα κυκλικό έλασμα χαλκού, γύρω στους 60 πόντους, και σταδιακά, όπως είπαμε, με πυρώματα, γίνεται σαν καμπάνα, και στο τέλος γίνεται ένα σωλήνας, πάνω στον οποίο κάνουμε τις τελικές πινελιές. Είναι ένα θαύμα της χαλκοπλαστικής. Δηλαδή, ναι, ήταν ένα όπλο υψηλής τεχνολογίας για την εποχή του αυτό το πέρα. Έτσι. Ακριβώς, και επιπλέον είναι ένα... ακόμα και αυτός που το φτιάχνει ξαφνιάζεται πως ένα έλασμα στο τέλος γίνεται ένα κράνος. Ναι, είναι μια μαγική διαδικασία, αλλά και πάρα πολύ επίμονη. Ναι, να πούμε βέβαια ότι έχουν σωθεί πάρα πολλά, διότι δεν είχαν φθορές αυτά, έτσι, ότι ήταν προσωπικά και τα βάζαν και στους τάφους τους οι πολεμιστές. Ακριβώς, και στους ναούς σαν αφιερώματα. Αναθήματα. Και θα πρέπει να πούμε ότι έχουν βρεθεί πολλά τόφια κράνη σε μουσεία του εξωτερικού και σε ιδιωτικές συλλογές, τα οποία πολλούνται και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Τα πλυντήρια που λέω, τα πλυντήρια. Ακριβώς, μάλιστα. Ακριβώς. Το σώμα, ο κύριος κορμός, προσομοιάζει... Με τον κούρο. Το κούρο. Βέβαια. Δηλαδή, οι τεχνίτες, οι καλλιτέχνες που φτιάχνουν τα γάλματα, με τους καλλιτέχνες που φτιάχνουν τις πανοπλίες, ήταν συγγενείς. Προφανώς. Ο ένας σε μάρμαρο, ο άλλος σε μπρούτζο. Ακριβώς. Και θέλανε να φοράνε αυτούς τους εξωσκελετούς, έτσι ώστε να μοιάζουν στους κούρους, δηλαδή να έρχονται πιο κοντά στο θεϊκό. Το αρχέτυπο του όμορφου, του ωραίου, ναι, του νέου. Ναι, ήθελαν να μοιάζουν σαν γλυπτά αγάλματα, κινούμενα γλυπτά αγάλματα. Τρομερό. Και αυτό, στην περίοδο στο τέλος της αρχαϊκής και στην κλασική περίοδο, θυσίασαν την πρακτικότητα για την αισθητική, που αυτό είναι ένα σημείο πολυτέλειας. Βέβαια. Να φανταστούμε αυτό. Να το φανταστούμε αυτό. Εδώ υπάρχει αυτή εδώ πέρα η φούστα. Η ποδιά που αναφέρεται και ως ζώμα. Ναι. Ως ζώμα. Εδώ βλέπουμε από πού εμπνεύστηκα αυτό το σύνολο. Mm-hmm. Είναι από τα λογκά της Μεσσηνίας.
και αναπαριστά έναν Σπαρτιάτιο πλήτη του 530-520 π.Χ. Πάλι με φωλίδες, έτσι. Τις φωλίδες, στο συγκεκριμένο δεν φαίνονται φωλίδες, αλλά έχουμε, ευτυχώς έχουμε άλλα αγαλματάκια. Ναι. Εγώ ήθελα να δώσω... Ο Σπαρτιάτης, ναι, ο γνωστός. Από τη Δοδόνη, ήθελα να δώσω μία απεικόνηση ενός πλήρους, μιας πλήρης εξάρτησης της Σπαρτιάτη. Δεν σημαίνει ότι όλοι φοράγανε όλα αυτά. Προφανώς υπήρχε φασόν, αυτό λέγαμε. Δεν υπήρχε φασόν, ο καθένας, ας πούμε εδώ βλέπουμε... Ναι, και εδώ το έχεις κάνει, κάνει τριμερές, το άλλο ακριβώς, ήταν... Ακριβώς. Εδώ βλέπουμε το κράνος, το κορινθιακό. Και κατεβαίνουμε πάλι στη προστασία του μυρού και της κνήμης. Έχουμε τις περιμυρίδες, τις περικνημίδες και τους ταρσοφυλακτήρες. Α, έχουμε και τα εκεί. Ναι, εδώ μπορούμε να δούμε τις περιμυρίδες. Είναι από το Μουσείο της Ολυμπίας. Έχουμε το ακριβές όπου έγκυμα. Είναι και το κράνος του Μιλτιάδη, να πούμε. Να πάει ακριβώς, το δει, έτσι. Ακριβώς. Το οποίο είναι ένα κορινθιακό, ένα ξέρετο δείγμα. Εδώ βλέπουμε τους ταρσοφυλακτήρες. Κοιτάξτε. Ναι. Ο σκοπός ήταν να αντιγράψουν το ανθρώπινο σώμα, δηλαδή ένας εξωσκελετός 100% ανθρωπομορφικός. Να μην είναι αθρωτός όπως είπε. Είναι τρομερό αυτό που είπες, ότι θυσιάζω την πολεμική μου δυνότητα, γιατί θέλω να εξακολουθήσω να είμαι άνθρωπος, θέλω να είμαι άνθρωπος Θεός. Θέλω να είμαι όμορφος. Θέλω να είμαι όμορφος. Δηλαδή φαίνεται απλό, αλλά σαν σύλληψη είναι τρομερό. Τεράστιο. Μάλιστα. Πάμε. Και να συμπληρώσω σε κάτι άλλο, εδώ έχουμε πάλι από την Ολυμπία, το περικάρπιο, ναι. Το βλέπουμε εδώ, ναι. Το οποίο έχει ύψος 30 πόντους. 30 πόντους περικάρπιο σημαίνει άντρας 1,85. Αυτό να τα πεις αλλού, να τα πεις σε εκείνους που λένε ότι οι Έλληνες ήταν 45-50 εκείνη την εποχή. Κοιτάξτε, δεν ήταν όλοι, υπήρχαν και μεγαλόσωμοι, δηλαδή ναι, και τα περιβραχιόνια είναι τεράστια. Και αυτή η γενίκευση. Ναι, και αυτή η γενίκευση δημιουργεί ένα άλλο καθεστώς. Πάμε. Αλλά θέλω να πω ότι πώς από τις, πανοπλίες μας βοηθάνε στην, να καταλάβουμε πόσο... Το σωματότυπο. Και το σωματότυπο. 30 πόντι είναι 30 πόντι, είτε είναι στο 5.000 π.Χ. είτε είναι στο 5.000 μετά Χριστού. Είναι 30 πόντι. Ναι, και ξέρουμε κάθε τμήμα του σώματος πόσο τη σχέση έχει. Ακριβώς. Με το... Αν πάρουμε την αναλογία, 30 πόντους περικάρπιο σημαίνει... 1,85 ύψος. Τουλάχιστον. Ναι. Δεν μπορεί άλλος να έχει ένα χέρι που αντιστοιχεί σε 1,85 και το συνολικό του ύψος να είναι 60. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Και πάμε στους μεγάλο πατέρα, μεγάλο ιό. Έτσι πάμε στην εποχή βέβαια τη μακεδονική. Ακριβώς. Έτσι αυτό το θαύμα της ανθρώπινης ιστορίας. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει. Από εκεί που είχα σε έναν καταστροφικό Πελοποννησιακό πόλεμο που η Ελλάδα ήταν κατεστραμμένη. Εάν έλεγες ότι σε 150 χρόνια από το τέλος του η Ελλάδα θα είναι μέχρι τις Ινδίες, θα σε κοροϊδεύαν όλοι. Έτσι, αλλά έλα που έρχεται ο απρόσμενος παράγοντας ιστορίας με δύο ιερά τέρατα της Ελλάδος που γίνεται το μεγαλύτερο θαύμα όλων των εποχών, και από τότε και μετά ποτέ ξανά ο κόσμος δεν ήταν ίδιος. Μιλάω για την Μακεδονική Αυτοκρατορία. Φίλιππος και ο Μέγας. Ακριβώς. Εδώ... Αυτό που βλέπουμε είναι μία απόπειρα αναπαραγωγής του θώρακα, του προσωπικού θώρακα του Φιλίππου του Β, του πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Βρέθηκε, αυτή τη στιγμή εκτίθεται ο σκουριασμένος σιδερένιος σκελετός του στο Μουσείο των Εγών. Είναι από τα κεντρικότερα εκθέματα του μουσείου. Και βρέθηκε μέσα στο τάφο, αφού σε πολύ άσχημη κατάσταση, γιατί ρίχτηκε στην νεκρική πυρά, μαζί με άλλα προσωπικά αντικείμενα του Φιλίππου του Β. Όλα τα οργανικά στοιχεία χάθηκαν στη πυρά και με το πέρασμα του χρόνου οξυδόθηκε και το μέταλλο, το οποίο το μέταλλο θα πρέπει να τονίσουμε ότι ήταν σίδηρος, δεν ήταν μπρούτζος. Ήταν σίδηρος, Ήταν σίδηρος και γι' αυτό οξυδόθηκε στο πέρασμα των αιώνων. Ξέρουμε ότι ήταν δώρο από τη Ρόδο, από ένα εργαστήριο αιματοποίησης της Ρόδου. Ας μην μιλήσουμε για την υψηλή τεχνολογία της Ρόδου. Διαχρονικός στον ελληνικό πολιτισμό, ξεκινώντας από το μηχανισμό των αντικυθύρων και φτάνοντας στον κολοσσό και οτιδήποτε άλλο, κλείνω την παρένθεση γιατί η υπόθεση Ρόδος είναι ένα κεφάλαιο από μόνος του. Είναι πολύ έτσι, μεγάλο. Ναι, εντάξει, ναι, είναι. Τα μέρη του. Τα μέρη του. Εδώ βλέπουμε, αντικατοπτρίζει την εποχή του. Δηλαδή, ήταν ένας κόσμος υβριδικός. Το παλιό, η πόλης κράτη.
όπως είπαμε, τελείωνε. Τελείωνε αυτή η ιστορική περίοδο των 4-5 αιώνων και ερχόμαστε στην κατάσταση της αυτοκρατορίας, των μεγάλων εκτάσεων. Οπότε ήταν ένας κόσμος πειραματισμών. Και στο θώρακα αυτό ανταποκρίνεται αυτή η εποχή. Δηλαδή είναι ένας υβριδικός θώρακας που συνδυάζει την τυπολογία του Λίνο θώρακα mm-hmm. που επικράτησε από το 8ο αιώνα μέχρι το 4ο του π.Χ. και φτάνει και μέχρι τα ρωμαϊκά και χρόνια. Και φαίνει και νεοτεριστικά στοιχεία. Ακριβώς συνδυάστηκε ο Λίνο θώρακας με την ολομεταλλική πανοπλία που είδαμε πριν στα αρχαϊκά χρόνια του αρχαίου Σπαρτιάτη. Mm-hmm. Αυτά τα δύο ενώθηκαν και σαν υβρίδιο, σαν παράγωγο, προέκυψε αυτός ο θώρακας. Βλέπουμε τις χαρακτηριστικές επομίδες του λινοθώρακα και τα plate, τα ολομεταλλικά παραπετάσματα που καλύπτουν το σώμα. Και είναι από τι? Το κύριο σώμα είναι σιδερένιο. Είναι τετραγωνισμένο, η πανοπλία αυτή είναι τετραγωνισμένη, δηλαδή αποτελείται από τέσσερις πλευρές που σχηματίζει ένα παραλληλόγραμμο μάλλον, το οποίο ανοίγει, θα πρέπει να το φανταστούμε ότι ανοίγει, ξεδιπλώνει σαν χαρτόκουτα. Δηλαδή αυτό αν το βάλουμε κάτω στο έδαφος γίνεται ένα με το έδαφος. Μάλιστα. Αυτό είναι ίσιο. Και από πάνω τι έχει αυτό το τσόχα, τι είναι αυτό εδώ πέρα, δέρμα? Κοιτάξτε, ναι, εγώ με τη δική μου δημιουργική φαντασία mm-hmm. ήθελα να αποδώσω αυτό το θώρακα στη πιο πολυτελή του μορφή. Ναι. Αποκλείεται να το είχαν αφήσει άντυτο. Ναι. Χωρίς κάποιο οργανικό εντυπωσιακό υλικό απ' έξω. Οπότε εγώ πρόσθεσα πορφυρό δέρμα, πρόσθεσα διακοσμήσεις παρμένες από τη Λάνακα του Φιλίππου, τα ανθέμια από τη Λάνακα του Φιλίππου, τα οποία είναι και ντυμένα πάνω σε μετάξι. Mm-hmm. Καθώς και τις πτέρυγες, τόσο στις επομίδες όσο και τις... και τις πτέρυγες για την προστασία του άνω μέρους των κάτω άκρων. Στην ουσία δηλαδή έχουμε ένα τετράγωνο κουτί το οποίο φοριέται από πάνω, έτσι δεν έχει την ανάγκη του να επιδείξει το σώμα και τους γραμμωτούς μυς κλπ. Πολύ σωστά, είναι βασιλιάς, είναι μια προσέγγιση, κυβική προσέγγιση. Mm-hmm. Το οποίο είναι πολύ εργονομικό. Ναι, και το οποίο αντιγράφει και από τους δυτικούς πάλι 2-3 χρόνια. Ορισμένα στοιχεία του, ναι, μετά από ναι. πάρα πολλούς αιώνες. Πάλι δεν μπορεί να φορεθεί μόνο του. Mm-hmm. Χρειάζεται βοηθό. Αυτοί οι πτέρυγες, αριστερά και δεξιά του λαιμού, ανοίγουν προς τα πίσω με μεντεσέδες. Μπορούμε να τους δούμε εδώ. Στο αφεντικό έκθεμα, όλα αυτά που βλέπετε, οι διακοσμήσεις και οι μεντεσέδες, είναι όλα από χρυσό. Πρέπει να παρατηρήσουμε το αποτροπαϊκό εδώ, ναι. Τη μορφή της θεάς Αθηνάς, που βρίσκεται στη δεξιά υπομασχάλια περιοχή, γιατί αυτή η περιοχή ήταν έκθετη σε χτυπήματα, ενώ από την αριστερή πλευρά έχουμε την ασπίδα. Mm-hmm. Οπότε εδώ έχουμε ένα προστατευτικό. Ένα προστατευτικό με τη θεϊκή εύνοια να μην λαβωθεί. Mm-hmm. Πολύ χαρακτηριστικό είναι η διακόσμηση, η οποία διατρέχει όλες τις άκρες των ολομεταλλικών τμήματων. Αν τα βάλουμε σε μία σειρά, είναι γύρω στα 12,5-13 μέτρα διακόσμηση. Χρυσή. Εγώ την έχω κάνει από μπρούτζο, καλά, βέβαια. Εντάξει, ναι. Βλέπουμε τη διακόσμηση, η οποία ονομάζεται, έχει το μοτίβο του λεσβιακού κυμάτιον, το οποίο υπάρχει και μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Και μπορούμε να το δούμε ακόμα και στη τέχνη της Ρώμης και του 3ου και 4ου μετά Χριστού αιώνα. Αντιγράφηκε δηλαδή. Ναι, ήταν ένα μοτίβο το mm-hmm. οποίο αντιγράφηκε μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Και τι βάρος έχει όλο αυτό, θα μπορούσε να έχει? Κοιτάξτε, το ακριβές βάρος του αρχικού ευρήματος δεν το ξέρω. Αφού ήταν από σίδερο όμως, περίπου. Περίπου πρέπει να είναι τουλάχιστον 4-5 κιλά, πρέπει να είναι. Mm-hmm. Αλλά σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε και το οργανικό υλικό, που είναι δέρμα, ύφασμα, οι φούντες, οι πτέρυγες εδώ. Πρέπει να υποθέσουμε ακόμα 2 κιλά επιπλέον. Πάμε δηλαδή σε πιο εργονομικά πράγματα. Σε πιο εργονομικά. Και από τη μέσα πλευρά, όπως συνηθίζεται, έχει μαλακό υπόστρωμα. Έχει από μαλλί και από ύφασμα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση το ύφασμα, η φόδρα, ας το πούμε έτσι, είναι από μετάξι. Από μετάξι. Γιατί ήταν ένα δώρο, ήταν ένα βασιλικό δώρο, προϊζόταν για τον
Φίλιππο το Β'. Οπότε θα έχετε ακριβότερα υλικά. Έπρεπε να έχετε ακριβότερα υλικά. Μάλιστα. Και στου μεγάλου. Εδώ βλέπουμε μία καλλιτεχνική αναπαραγωγή του Λινοθόρακα του Αλεξάνδρου. Η πιο πιστή επικόνηση του Αλεξάνδρου προέρχεται από το μοσαϊκό της Πομπίας, το οποίο έχει στηριχθεί σε παλιότερο ελληνιστικό πίνακα. Αντίγραφο, ναι. Και μετέπειτα το μετέφεραν σε μοσαϊκό στην πόλη της Πομπίας. Και σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο της Νεάπολης και δείχνει τον Αλέξανδρο νικητή να κατατροπώνει το τρομαγμένο δαρείο. Το δαρείο που τρέπεται σε φυγή. Ακριβώς. Ο θώρακας, εγώ βασίστηκα στην απεικόνηση αυτή, προσθέτοντας πολλά διακοσμητικά μοτίβα. Mm-hmm. Από την απεικόνηση δεν μπορούμε να έχουμε μια πλήρης εικόνα. Πάμε στα βασικά όμως. Πάμε στα βασικά. Έχουμε τις απομίδες, αριστερά και δεξιά του λαιμού. Κατά τον τρόπο του Φιλίππου είναι αυτές. Ακριβώς. Όχι, δεν έχει μεντεσέ. Mm-hmm. Αυτό έχει φασμάτινο υπόστρωμα. Άρα δεν χρειάζεται μεντεσέ γιατί είναι πολύ ευέλικτο. Mm-hmm. Έχουμε το κυρίως κορμό, ο οποίος είναι επιστρωμένος με φωλίδες. Πάλι φωλίδες. Είναι πάλι φωλίδες, στις οποίες έχω προσθέσει μια διακοσμητική μπρούτζινη λεοντοκεφαλή, γιατί ο Αλέξανδρος ταυτίστηκε με το λιοντάρι. Όλη η Μακεδονική Αυτοκρατορία. Ακριβώς. Είναι ένα βασιλικό ζώο, ξεχωρίζει για τη τόλμη του, για την επιθετικότητά του. Mm-hmm. Στο στήθος έχω επικολλήσει τη μέδουσα η οποία βρέθηκε. Είναι αποτροπαϊκή. Αποτροπαϊκή μέδουσα, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι έχει εξανθρωπιστεί 100%. Mm-hmm. Στα αρχαϊκά χρόνια τη βλέπουμε με χαβλιόδοντες. Με φίδια κτλ. Και, και εδώ έχει τα φίδια, αλλά πλέον έχει επικρατήσει ο θρησκευτικός εξανθρωπισμός σε πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο. Στο μοσαϊκό φαίνεται ότι είναι ζωγραφιστή. Εγώ αντέγραψα την κεφαλή της μέδουσας από το τάφο του Φιλίππου του Β' και την πρόσθεσα στο στήθος. Mm-hmm. Επίσης, πρόσθεσα τις δευτερογενείς επομίδες, οι οποίες εμφανίζονται στα μακεδονικά και ελληνιστικά χρόνια. Δεν υπήρχαν ούτε στην αρχαϊκή περίοδο, ούτε στην κλασική περίοδο. Εμφανίζονται στα μακεδονικά και ελληνιστικά χρόνια, και καθώς και τις πτέρυγες, οι οποίες είναι διπλές. Δηλαδή, έχουμε τη μία κοντή σειρά πτερύγων, ναι, και από πίσω υπάρχει μία μακρύτερη, σειρά. Mm-hmm. Το κύριο στόμα τους αποτελείται από ύφασμα 15-20 στρώσεις λινού, ραμμένου, το οποίο σχηματίζει ένα συμπαγές υλικό, και απ' έξω είναι επενδυμένο με τάξη πάλι. Παρ' όλα αυτά, δεν εμπόδισαν τον Αλέξανδρο να έχει το σώμα του γεμάτο πληγές και να το επιδεικνύει στους στρατιώτες του και να το θαυμάζει. Φανταστείτε πώς θα ήταν χωρίς την πανοπλία. Ναι, ναι, ναι. Επίσης, πρόσθεσα φωλίδες και στις επομίδες, γιατί ήταν η εποχή που ο Αλέξανδρος, η ξωματική και η στρατηγή και οι βασιλιάδες πηγαίνανε στην πρώτη γραμμή. Έπρεπε να είχε το καλύτερο αμυντικό σύστημα, να έφερε μια πανοπλία η οποία να το προστάτευε από εισερχόμενα βλήματα, γιατί για φανταστείτε τώρα, όλο το στράτευμα το περσικό στόχευε τον Αλέξανδρο. Φυσικά. Έπρεπε να φόραγε μια πανοπλία άριστη σε όλα τα επίπεδα. Και επίσης, επειδή ήταν αναβάτης, οι πτέρυγες δεν είχαν φωλίδες. Ήταν διπλής, έτσι ώστε να μπορεί να επέμβει εύκολα. Να τον βοηθούν στην επίπευση. Είναι 100% πρακτικός. Βάρος. Το βάρος του ανέχεται γύρω στα 10 κιλά. 9 με 10 κιλά. Και πάμε πάλι σε μπρούτζο. Μπρούτζος. 9-10 κιλά όμως καλύπτει από το λαιμό μέχρι τα γόνατα. Mm-hmm. Νομίζω είναι ένα καλό βάρος. Mm-hmm. Και προσπάθησα στο συγκεκριμένο έργο να ισορροπήσω μεταξύ καλλιτεχνικής απεικόνησης και πραγματικότητας. Ναι. Μα είπαμε, δεν υπήρχε κάτι φασόν. Υπήρχε η έμπνευση του καλλιτέχνη, γιατί οι καλλιτέχνες τα κάνανε και αυτά. Ακριβώς, και, έτσι. Και το μοσαϊκό έχει συρριχθεί σε ένα πίνακα του Απελή τουλάχιστον 2 αιώνες νωρίτερα. Ναι. Οπότε, κατά την αντιγραφή. Μπορεί να χάσει πάλι. Μπορεί να χάσει. Να προσθέσει ο καινούριος καλλιτέχνης τη δική του εμπνευσή. Ακριβώς. Έτσι συνήθως γίνεται. Μάλιστα. Για φαντάσου να τη βρίσκαμε. Ναι, θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Για φαντάσου να τη βρίσκαμε σε κάποιον τάφο, ε. Πρέπει να επιμείνουμε όμως στο σημείο ότι αν δεν φόραγε τις πανοπλίες που νεκρός. Είχε, ναι, πόσο διαφορετική θα ήταν η παγκόσμια ιστορία. Θα ήταν νεκρός. Δηλαδή, 1-2 φωλίδες παραπάνω
θα σταμάτησαν ένα θανατηφόρο πλήγμα. Mm-hmm. Γιατί ήταν, πήγαινε πρώτος και όλα τα βέλη στόχευαν πάνω του. Δηλαδή, εκατομμύρια βέλη. Σαν μαχνή της βελών ήταν ο Αλέξανδρος. Ναι. Μάλιστα. Αφήσαμε για τελευταίο κομμάτι, ίσως το πιο πολυφορεμένο, ίσως το πιο κοινό που θα ήταν, γιατί τα άλλα ήταν βασιλικά ή ηρωικά, των στρατιωτών, τους Μοιώδης θώρακες, έτσι. Οι Μοιώδης θώρακες είναι μια εξέλιξη των κοδονόσιμων θωράκων της αρχαϊκής περίοδου και αποτελούν πιθανότατα το μακροβιότερο τεχνούργημα της ελληνικής τέχνης. Γιατί φορέθηκε μέχρι και το 13ο μετά Χριστόν αιώνα. Στις αγιογραφίες, στις εκκλησίες μέσα, βρίσκουμε ακόμα ζωγραφισμένους Μοιώδης θώρακες. Πολλοί ερευνητές λένε ότι είναι κλασικισμός, δηλαδή ότι αντιγράφουν κάτι από το παρελθόν χωρίς να υπάρξει στην εποχή τους. Κατά τη δική μου γνώμη, επιβίωσαν μέχρι το 13ο μετά Χριστόν αιώνα. Ή μπορεί και να τους βρίσκανε και να τους είχαν σε δεύτερη-τρίτη χρήση. Δεν είναι και αυτό δεν αποκλείεται. Πολύ πιθανόν. Αλλά εγώ πιστεύω επειδή ο εξανθρωπισμός ήταν τόσο ισχυρός στην Ανατολική Μεσόγειο, εκεί που επικράτησαν οι Έλληνες, που αυτό θα συνεχίσει και στους επόμενους αιώνες. Mm-hmm. Το υιοθέτησαν Αυτούσιο και οι Ρωμαίοι. Και το βλέπουμε και στη ρωμαϊκή τέχνη. Άλλωστε, κάτι που νικάει δεν τα αλλάζεις, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Και όταν σου δίνει νίκες. Οι περισσότεροι αυτοκράτορες, οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, απεικονίζονται στα γάλματα με θώρακες Μοιώδης. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Mm-hmm. Πόσο πολύ έχει επηρεάσει και την κουλτούρα τους. Ναι, καλά. Θα μπορούσε και για να τονίσει τα σωματικά τους χαρακτηριστικά, να τα θαυμάσεις. Και λοιπά, να αυτό ακριβώς. Έδειχνε έναν άντρα πολύ ισχυρό, γυμνασμένο, έτοιμο να πολεμήσει και να υπερασπιστεί mm-hmm. τα σύνορά του κτλ. Βέβαια να πούμε ότι και στην κλασική εποχή, για να έχεις τέτοιον θώρακα, δεν στον παρήχε το κράτος και κάποια στρατιωτική υπηρεσία. Τον πλήρωνε μόνος του ο πολίτης και τον είχε ο νεαρός στο σπίτι του. Ακριβώς. Η αγορά εξάρτησης ήταν μια προϋπόθεση για να γίνει κάποιος πολίτης. Ακριβώς. Και πρέπει να τη φέρει μόνος, να την αγοράσει μόνος, να την έχει στο σπίτι. Ήταν δική του προσωπική. Σε πολλά έχουμε βρει και ονόματα επάνω. Έτσι, με αυτά πολεμήσαν και στο Μαραθώνα και στη Σαλαμίνα. Ακριβώς. Ήταν προσωπικά. Δεν μπορούσε. Και πέναγε από γενιά σε γενιά. Ναι. Δηλαδή, αν δεν τσακιζόταν σε μία μάχη και ήταν ατόφια, μπορούσε να περάσει στην επόμενη γενιά. Μόνο οι χαμηλές τάξεις που δεν πολεμούσαν, οι σφεντονίτες κλπ. Αυτοί δεν είχαν τίποτα, μόνο θώρακες ή δέρματα. Ναι, κοιτάξτε, οι θώρακες ήταν έργα πολυτελείας, δεν ήταν για όλους. Mm-hmm. Δηλαδή, οι πιο πλούσιοι φτιάχνανε φανταχτερές, πολυτελέστατες, οι πιο φτωχοί περιόριζονταν σε άλλα υλικά. Θα μπορούσε, βέβαια, ναι. Θα μπορούσε, ας πούμε, να ήταν ένας λινοθώρακας με πολύ ελάχιστο μέταλλο πάνω του. Mm-hmm. Ήταν
Ένας λινοθώρακας, αλλά φτιαγμένος αντί από λινό, από δέρμα. Από δέρμα, χοντρό δέρμα. Βέβαια, τη μάχη στο μαραθώνα να την κερδίσαν οι φτωχοί με τις φεντώνες εκεί πέρα όταν οι άλλοι κοτσαν. Οπότε αυτό το δημοκρατικό στοιχείο είναι που τονίζεται στο μαραθώνα και αυτό είναι που δεν θέλουν να διδάσκεται από Σαλαμίνα και μαραθώνα. Η συμμετοχή όλων σαν ένα νέο σώμα, έτσι, μια κοινωνία φτωχών πλούσιων. Στον πόλεμο είμαστε όλοι ίδιοι, όλοι είναι χρήσιμοι. Φτωχοί, πλούσιοι, μορφωμένοι, αμόρφωτοι, πολέμησαν για ένα σκοπό που ξεπερνούσε όλες τις άλλες διαφορές. Πάντως, σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι πολίτης γινώσουν, αν γινώσουν και οπλίτης. Για να γίνεις οπλίτης, πρέπει μόνος σου, η οικογένειά σου να έχει φροντίσει να αποκτήσεις αυτό το θώρακα. Ακριβώς. Βέβαια, αυτό αλλάζει στα Αλεξανδρινά χρόνια που το κράτος, γιατί πλέον οι στρατοί. Οι στρατοί μισθοφόροι. Ήταν ετερογενείς, ήταν 30.000, 60.000, δεν μπορούσε να αγοράσει 60.000 άτομα να αγοράσουν ατομική φανοπλία. Mm-hmm. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και την τακτική της αρπαγής, που ακόμα και στον Όμηρο αναφέρεται. Λάφυρα. Ναι, παίρνουμε τις πανοπλίες των αντιπάλων και τις φέρουμε εμείς πλέον. Mm-hmm. Πάλι Μπρούτζος. Μπρούτζος, οι μειώδεις θώρακες αποτελούνται από δύο τμήματα, το πίστιο, το ραχιαίο και το εμπρόστιο, το θωρακικό. Ενώνονται. Ενώνονται με διάφορους τρόπους, μπορεί να ενωθούν με μεντεσέδες στην περιοχή των ώμων, αριστερά-δεξιά, ή στην υπομασχάλια περιοχή, ή με κρίκους, με κορδονάκια. Ή κορδόνια. Ή κορδόνια. Όλοι αποτελούνται από εμπρόστιο και οπίστιο τμήμα, αλλά όλοι είναι διαφορετικοί ταυτόχρονα, γιατί έχουν διαφορετική ανατομία. Mm-hmm. Και αυτό εστιάζει στο ατομοκεντρικό περιεχόμενο του ελληνικού πολιτισμού, δηλαδή αυτό που είπαμε και πριν, της μοναδικότητας, ότι κάθε άτομο ήξερε ότι είναι διαφορετικό από το άλλο. Δεν είμαστε σε κολεκτιβιστικό στάδιο κοινωνίας όπως ήταν κατά βάση η Ανατολή. Όχι μόνο η Ανατολή, αλλά και ο Μεσαίωνας. Φεουδαρχικά καθεστώτα είναι όλοι και που εξελίσσεται αργότερα σε πολιτικά συστήματα. Και μετέπειτα. Είμαστε όλοι ίσοι και ίδιοι. Πώς είμαστε όλοι ίσοι και ίδιοι. Εγώ και με σένα είμαστε ίσοι και ίδιοι, δεν είμαστε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ακριβώς. Εδώ βλέπουμε μία σειρά από ομοιώδεις θώρακες, η πλειοψηφία των οποίων βρίσκεται σε σημερινά ιταλικά μουσεία τη κάτω Ιταλία, τη Μάγνα Γκρέτσα, τη Μεγάλη Ελλάδο. Σωστά το πες, έτσι όλοι τα οποία είναι ελληνικά, είναι επηρεασμένα 100% από την ελληνική ανθρωπομορφική τέχνη. Δεν υπήρχε δηλαδή, δεν επηρεάστηκαν αφού από ντόπια κουλτούρα. Αφού ήταν και ελληνικές πόλεις, ελληνικές τέχνες. Είναι όλες ελληνικές αποικίες, ελληνική τέχνη. Και βλέπουμε μία σειρά από ομοιώδεις θώρακες που υπάρχουν σε μουσεία και είναι σχεδόν ατόφιοι. Γιατί τους βρήκανε σε ασύλλητους τάφους και αυτό είναι πολύ μεγάλη ευτυχία, κάτι που δεν συμβαίνει με την Ελλάδα. Πόσο και αν φαίνεται παράξενο, στα ελληνικά μουσεία τίθεται μόνο ένας μειώδης θώρακας. Και αυτό από σίδερο. Είναι σαν να πάμε στη Γερμανία μετά από 2.000 χρόνια και να δούμε μόνο μία Mercedes. Αυτό είναι ένα παράδοξο. Ευτυχώς στη Νότια Ιταλία. Το προσπερνάω. Ναι. Ευτυχώς στη Νότια Ιταλία. Μου δίνεις ωραίες λαβές, αλλά το προσπερνάω. Ναι. Δίνω καλές πάσεις και τριγκάρω στοχεύοντας, ξέρω. Ευτυχώς στη κάτω Ιταλία, στη Μάγνα Γκρέτσια, έχουν βρεθεί ατόφια δείγματα μειωδών θωράκων. Και είναι πολύ μεγάλη ευτυχία για αρματοποιούς και γενικά για λάτρεις της τέχνης. Εδώ για παραδείγματος χάρη βλέπουμε ένα θώρακα, ο οποίος πιθανολογείται ότι είναι ο αρχαιότερος θώρακας που έχει βρεθεί στην Νότια Ιταλία. Χρονολογείται μεταξύ 500 και 750 π.Χ. και ανασκάφθηκε το 1934 και ο αφεντικός εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ρώμης. Στη Ρώμη. Κοιτάξτε, η ανατομία δείχνει ένα γυμνασμένο σώμα, αλλά έχουν εστιάσει στο υπερρεαλισμό. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι νατουραλιστικά, δεν έχουν αποδοθεί νατουραλιστικά οι μύες, έχουν τονιστεί σε υπερβολικό βαθμό. Ίσως αυτό ήταν και το ζητούμενο. Και ίσως αυτό ήταν και το ζητούμενο, όπως είπαμε και πριν, ήταν το αποτελικό αποτέλεσμα ήταν μία μίξη, μία συνισταμένη μεταξύ των επιθυμιών του παραγγελιοδότη και του κατασκευαστή. Και του καλλιτέχνη. Και είναι ο μοναδικός μειώδης θώρακας που έχει βρεθεί με αυτού του είδους τις ράντες, τις επομίδες. Mm-hmm. Πριτσίνια είναι αυτά. Ναι, κοιτάξτε, αυτά είναι πριτσίνια χάλκινα. Mm-hmm. Και εδώ βλέπουμε μία ακόμα τεχνική λεπτομέρεια, ότι σε όλες τις άκρες των ελασμάτων υπάρχει φινίρισμα. Έχει γυριστεί αντί για δέρμα. Είχαν διπλώσει μέταλλο. Mm-hmm. Σαν φινίρισμα, σαν τελείωμα. Ακριβώς, δηλαδή σε όλα είναι μια λωρίδα μετάλλου η οποία με φωτιά πυρώνεται, γίνεται μαλακό
και έχει γυριστεί σαν να είναι δέρμα. Mm-hmm. Το οποίο του δίνει και πολύ, πολύ αυξημένη αντοχή, αλλά και είναι και αισθητικά πολύ όμορφο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν χρειαζόταν να κάνουν αυτό ή να κάνουν κοιλιακούς για να προστατευτούν. Όπως είπαμε και πριν, ήταν ένα είδος πολυτελείας, δηλαδή ξεπερνούσαν την πρακτικότητα. Δεν χρειάζεται κάποιος που πάει στο πόλεμο να έχει six-packs κοιλιακούς. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Η δουλειά σου είναι γνωστή, υπάρχει στο διαδίκτυο, έχεις ένα πολύ ωραίο site. Σε έχει πάρει κάποιος τηλέφωνο από κανένα Υπουργείο Πολιτισμού να τα δουν, να έρθουν από το εργαστήριο σου, να τα δουν, να τα εκθέσουν, να τα πάνε στα παιδιά, να τα κάνεις γύρα αυτά, όλη η έκθεση να γυρνάει τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Με φορτηγά να έρθουν να σε βοηθήσουν να γίνουν αυτές τις μεταφορές. Κοιτάξτε, η έκθεση είναι φρέσκια. Όχι, δεν μιλάω για τώρα. Η έκθεση είναι φρέσκια. Δεν έχουν οριμάσει ακόμα οι συνθήκες, θα το πω έτσι. Είναι ανώριμο το Υπουργείο. Είναι ανώριμες. Η αρχή του μουσείου, ο κύριος Κοτσανάς, είδε το έργο μου, το εκτίμησε. Και αυτό είναι ότι ένας ιδιώτης το βλέπει και προχωράει ιδιώτης. Και τρέχει γρήγορα, γρηγορότερα από ένα βραδύκαυστο Υπουργείο Πολιτισμού. Τέλος πάντων, ναι, πρέπει να οριμάσουν κάποιες συνθήκες πρώτα. Ναι, ναι, το ξέρω ότι είναι ανώριμη, το έχουμε πει, εντάξει, το είπαμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου, εύχομαι κάθε καλό. Εύχομαι να γεμίσει αυτή η αίθουσα με παιδιά από σχολεία να έρθουν εδώ στο Μουσείο του Κοτσανά. Ευχαριστώ πολύ. Παιδάκια έχουν έρθει. Ναι, ναι, έρχονται. Για πες. Υπάρχει ενδιαφέρον. Και όπως είδατε κι εσείς, κατά την παραμονή μας, βλέπουμε το wow effect. Πόσο εντυπωσιάζονται όταν βλέπουν αυτού του είδους την ελληνική τέχνη. Γιατί πλέον τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον virtual, με video games, με πανοπλίες, με μαχητές κτλ. Και αναζητούν τέτοιου είδους αλλά αφεντικά έργα τέχνης, αφεντικές πανοπλίες. Φαντάσου να υπήρχε μια τέτοια, τουλάχιστον έτσι μια απλή, την οποία να φορούσε το παιδί, να τον βοηθούσε κάποιος όταν να τη φορέσει, να την αισθανθεί επάνω του, να δει μια φωτογραφία. Αυτό δεν το ξεχνάει ποτέ στη ζωή του. Όχι, έτσι. Και θα μπορούσα να πω, θα του έμενε κάτι ανεξίτηλο. Ναι. Βέβαια, αυτό μπορεί να γίνει με πιο ευτελή υλικά, γιατί. Αλλά όμως, σαν παράδειγμα, σαν αίσθηση θα ήταν πάρα πολύ καλό. Ναι. Το όραμά μου είναι αυτή η έκθεση να γυρνάει από σχολείο σε σχολείο, σε κάθε Σαββατοκύριακο να είναι και σε άλλο σχολείο. Δηλαδή κάποια στιγμή να φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο, να φορτώνονται σε ένα φορτηγό και να πηγαίνουν το άλλο Σαββατοκύριακο σε άλλο σχολείο και γύρω-γύρω να γνωρίσουν όλα τα Ελληνόπουλα αυτή την ομορφιά, αυτή την ύψιστη τεχνολογία των προγόνων τους, αυτή την παρακαταθήκη των προγόνων τους, την κληρονομιά τους. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει οι Έλληνες ότι αυτή είναι κληρονομιά μας, είναι δικό μας, είναι άειλη πολιτιστική κληρονομιά αυτή η τεχνογνωσία. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι δεν ξέρουμε ότι αυτά είναι δικά μας. Νομίζουμε ότι αυτά ανήκουν σε κάποιο τάφο ή σε κάποιο μουσείο ή είναι έξω και μακριά από εμάς. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και εγώ, κύριε Λεκάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας και για το χρόνο που αφιερώσατε πάνω στο έργο μου.
Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις κι ό,τι είχες πει μου ζητάς να λησκόνησω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις κι ό,τι είχες πει μου ζητάς να την ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις κι ό,τι είχες πει μου ζητάς να λησκόνησω.